Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης και όχι μόνο. Γιάννη Χιλιτήρης, Κώστης Ραπτόπουλος, γιατρός Ηρακλειδέας. Γεια σου, γιατρέ μου. Καλημέρα. Γεια σου, γιατρέ μου, παλιέ μου, πιστέ μου, γλυκέ μου, φίλε. Μούρθες. Μούρθες, χρυσέ μου. Στέφανε. Γεια σου, ρε Κώστα. Γεια σου, Γιάννη Χιλιτήρης. Γεια σου, γιατρέ. Χαίρεσαι. Ναι, χαίρομαι, φυσικά χαίρομαι. Χαίρεσαι που έχασες μόνο 2-0. Αξιοπρεπές στην εμφάνιση με πολλά παράπονα του κόσμου. Για ποιο? Για τον Νίκο Αναστόπουλο. Τι έκανε? Ναι. Τι έκανε, τι δεν έκανε. Τι έκανε, για να μάθω. Τι έκανε, έχει λίγα παράπονα ο απλός λαός. Εγώ το ξέρω τον Νίκο Αναστόπουλο, δεν τον κρίνω. Τι παράπονα? Αλλά θα πω αυτά που έχω ακούσει στο καφενείο και. Από τους άμπαλους τους Αριανούς. Όχι, από το μέσο Αριανό φίλο που ξέρει και λίγο μπαρίτσα που όποιο είμαι και εγώ μέσα. Το μέσο Χαϊβάνι. Ναι, μέσο Χαϊβάνι, πάρτε όπως θες. Ναι, Χαϊβάνι, λέγει. Είναι. Τι θέλατε, διπλό σκάλα. Όχι, ρε φίλε, θέλαμε διπλό σκάλα. Έτσι για αλλιώς, ρε φίλε, ποτέ δεν θα παίρναμε διπλό, ούτε θα προκρινόμασταν, έτσι. Απλά να περάσουμε πιο όμορφα το απόγευμά μας. Πάρτε μια μέτρια διαιτησία και πάτε τώρα να σκίσετε το μπάμι τότε. Θα το σκίσουμε κανονικότατα. Ναι, ναι, γιατί θα ήταν κακό να μείνει ο Καπνίδης τέτα τέτα να το χώσει. Μετά ο Τενές θα χαιρόταν. Δεν θα το χώνει ο Καπνίδης. Εγώ έτσι πιστεύω. Δεν θα το έχω, ναι. Δεν θα το έχω, ναι. Έλα. Όχι. Ναι. Έτσι πιστεύω. Όπως και ο Ντόνις εκεί που πήρε με τη φτέρνα το πλασέ. Εντάξει, ναι. Πάτησε περιοχή όμως. Προσπάθησε. Η τακτική κίνηση την έκανε. Την έκανε. Άμα δεν ήταν ο Ντόνις να παίζει β' εθνική, θα ήταν στην άλλη. Εννοείται, ρε Κώστα. Τι να το έβαζε, τι να κάνουμε τώρα. Κανονικά. Ντόνις είναι αυτός. Εντάξει, ο Ντόνις μας είχε απογοητεύσει. Γιατί, περίμενε παραπάνω. Εντάξει, όταν είχε πρωτοξεκινήσει στον Πανιόνιο πριν πάρει την εγγραφή στην ΑΕΚ, έδειξε πολλά πράγματα. Υποσχέσεις πολλές. Δυστυχώς δεν εξελίχθηκε, κυνήγησε το εύκολο συμβόλαιο στην ΑΕΚ του Μελισανίδη. Ναι, αυτό, μεγάλο. Εντάξει, ναι. Κυνήγησε τα χρήματα. Για μένα κάποιοι άνθρωποι εντάξει, έχουν προτεραιότητα στη ζωή τους, δεν ήθελε να παίξει ποδόσφαιρο. Ναι. Γι' αυτό και πήγε σε μια ομάδα και δεν είχε και πρωτεύοντα ρόλο στην ΑΕΚ, ούτε στη ΓΑΜΕΤΑ, στη ΒΙΤΑ Εθνική. Έμεινε πίσω. Κατέτησε τώρα να παίζει τον Άρη. Κατάντησε. Κατάντησε να παίζει τώρα στον Άρη αλλαγή. Κατάντησε να παίζει τον Άρη, μάλιστα. Και αλλαγή. Και αλλαγή, ναι, δεν αλλαγή. Είναι βασικό ο Ντούνης. Ναι. Μας απογοητεύει. Εντάξει. Γενικότερα είχε μια πειραματική ενδεκάδα ο Άρης σήμερα. Δοκίμασε πρόσωπα σε διάφορες θέσεις. Είδαμε τον κύριο Χαριτονίδη πρώτη φορά να αγωνίζεται στα στόπερ. Εντάξει, ένα μάτς χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Κοίταξε το ότι ο Καρντός παίζει ο Ολυμπιακός με 10 παίκτες. Είναι ότι έχει το βοήθησε. Και... ισορρόπησε και κάτι. Ο Χαριτονίδης δεν πρέπει να περνάει από το χαριλά ούτε να μαζεύει τους κόνους στην προπόνηση. Στην προπόνηση. Τέλος. Ναι. Πρώτη ναι, φορά αλλά... βλέπω στόπερ που να παίζει πλάτη στην μπάλα και να βλέπει το τέρμα. Ερωτεύτηκε τον Αναγνωστόπουλο αυτό, καλή τον είδη εκεί πέρα. Θα με τρελάνε, ρε παιδί. Ωραίο τεκνό. Αναγνωστόπουλο. Βέβαια. Εντάξει, τώρα δεν θα κοιτάξουμε τα φανησιακά προσώπα του παίχτη. Στάθηκε καλά. Γιατί να μην τα κοιτάξουμε. Πρώτο μάτς καλός. Στάθηκε καλά. Έχει παίξει και με τη Βέρεια στο κύπελο. Καλός ήταν και εκεί. Καλά σωματικά προσώπα. Καλά, έξυπνος. Αυτό που άκουσα, σου πω κάτι. Θα βγει. Θα πω μια μεγάλη διαφορά που είναι υπέρ Αναγνωστόπουλου. Είναι καλός με τα πόδια που δεν είναι ο Διώδης. Σωστός, το παρατήρησες. Κι εγώ. Είναι σωστός. Είναι σωστός ο Γιάννης. Δηλαδή, καλή μεταβίβαση μακρινή και εύστοχη. Πολύ καλή εύστοχη. Διώδης, άστο. Του Διώδη το ελεύθερο είναι πάντα πλάγια γραμμή. Πλάγια γραμμή, άστο. Το παιδί ήταν σήμερα σέντρα την έστειλε την μπάλα. Κέντρο. Πολύ ωραία. Καλημέρα σας, γιατρέ. Πες ότι γίνεται πόλεμος. Να εμπιστευτώ τον ΕΣ ή να την κοπανίσω. Ποιο είναι ο ΕΣ? Ελληνικό στρατός, ρε. Καλά, δεν έχει τη θηλυκή πετσέτα. Έψιλο σίγμα πράσινη, άσπρη. Δεν έχει κρατήσει. Ενθύμια. Εγώ, φίλε, τους αξιωματικούς δεν τους υπολόγιζα. Είδα κάποια πράγματα και. Εκεί εγώ τους είδα. Πολλοί άνθρωποι από το στρατό, επειδή είναι μια ιδιαίτερη περίοδο τη ζωή τους, έχουν πολύ καλές αναμνήσεις περισσότεροι. Ναι. Κυριότερα, νομίζω. Όλοι. Θα μας πει και ο Στέφανος τι αναμνήσεις έχει στρατό. Εγώ ήμουν και στέλεχος. Ήμουν στέλεχος και το έψιλο σίγμα, αυτό το ξέρετε. Εσύ ήσουν πενταετής. Βεβαίως, ναι. Μπήκες καραβανάς. Και καραβανάς έκανα. Παλιοσερέ. Παλιοσερέ, παλιοκαραβανάς έκανα και 1,5 χρόνο υπηρέτησα ως εθελοντής. Κράτησες ενθύμια, Στέφανε, από το στρατό. 1,5 χρόνο ήταν ο στρατός. Τι να κρατήσω. Το έψιλο σίγμα, την πετσέτα, ρε φίλε. Πετσέτα, καμιά πετζαμούλα. Έχω κρατήσει 1,71. Το 1971 και το παρελθόν. Τι σακίδιο. Όχι, εγώ θέλησα και έφυγα. Θα μπορούσε. Παρετήθηκε. Ναι, ναι. Εάν κρατούσε την έκτη χρονιά, πήγαινε σαν αθυπολογαγό, θα έβγαινε. Όχι, όχι, όχι. Εγώ ήμουν από άλλο θεσμό. Από θεσμό των επόπημων. Εγώ ξέρουν όσοι είναι. Επόπτησε. Επόπτησε. Ρελάιτσμαν. Επαγγελματία ο πλήτη. Επαγγελματία ο πλήτη. Ναι, μπήκα το 2006 εγώ. Επαγγελματία το 10. Κοπρίτη ήταν. Όχι, ήταν ένα θεσμό ο οποίο. Και ακόμα έχει στελεχώσει ενόπλες δυνάμεις. Ναι, ναι. Έχει δώσει δυναμική και προσωπικό. Πάρα πολύ προσωπικό έχει στελεχώσει έτσι. Ναι. Έτσι.
Έχει πολύ πράγμα. Ναι. Α, και το τελευταίο καιρό δεν παίρνουν, δεν υπάρχουν. Γιατί λέγε πόλεμο αυτό, έγινε τίποτα. Δεν νομίζω τώρα, εντάξει. Έγινε καμιά μαγιά, δηλαδή. Αυτό με τα ίμια που παίζονται, μωρέ, όλο μαζί. Ο καμένο θα σε κάνω έτσι, ο Τούρκο στρατηγό σε κάνω αλλιώ. Από το Instagram μαγιέ να πούμε. Όπω οι άλλοι δέρνουν στο Facebook. Ναι, δέρνουν τώρα, ναι. Τέλο πάντων. Α, πάει, λέει, γιατί δεν πάμε να ρίξουμε, ξέρω να βάλουμε Στεφάνι, λέει, στα ίμια. Α, πάνε βάλτο. Ποιο θα βάλει Στεφάνι. Εμεί, λέει, πάει να βάλουμε Στεφάνι. Ποιο το είπε. Ο κόσμος λέει να βάλουμε Στεφάνι στα ίμια, ξέρω εγώ. Γιατί, ποιος θα πάει. Να πάει, να το βάλει. Ας πάει ο Καμένος, αφού είναι μάγκας. Πού να το βάλει. Να πάει, να το βάλει Στεφάνι στα ίμια, να το καταθέσει. Ε, δεν μπορεί. Να κάνουμε, λέει, μανούρα. Μπορούμε, ρε παιδιά, να κάνουμε μανούρα. Μανούρα μπορούμε. Μπορούμε να κάνουμε μανούρα στον τρόπο. Δεν μπορούμε. Ο Τούρκος εμάς μπορεί να μας κάνει ό,τι ώρα γουστάρει. Εμείς δεν μπορούμε. Δηλαδή, τώρα εμείς σημαία ελληνική δεν μπορούμε να βάλουμε μέσα στα ίμια. Μπορείς, εγώ ρωτάω. Εγώ πού να ξέρω, τι με νοιάζει. Εγώ λέω ότι δεν μπορούμε. Όχι, έχω κανένα καημό, εγώ να βάλω σημαία. Ούτε εγώ έχω καημό, αλλά εγώ λέω ότι δεν μπορούμε. Να σου πω την αλήθεια, είναι θέματα τα οποία δεν άπτω τη καθημερινότητα, δηλαδή δεν βελτιώνει τη μέση καθημερινότητα του Έλληνα. Ναι. Είναι θέματα απλά για επικοινωνική κατανάλωση. Ε, ναι, εννοείται. Εντάξει, είναι, να είχαμε να λέγαμε κυριολεκτικά. Ναι, κανονικά να είχαμε να λέγαμε. Να είχαμε να λέγαμε. Άκου τον ανόητο τον Αριανό, τον έχει 49. Γιατί ρε φίλε, ανόητο ο Αριανό. Για το offside του Καπνίδη που είναι τέτα τέτοια μισό γκολ. Δεν λέει. Ήταν offside, ναι, εννοείται, παρακάτω. Ραπ λέει, γιατί ο Αναστό του ανύπαρκτο offside γύρισε την πλάτη και έκατσε στον πάγκο χωρί να διαμαρτυρηθεί. Στέφανε, είσαι τιτανομέγιστο. Λέει ο 649. Τι ήθελε να κάνει ο Αναστόπουλο, μισό λεπτό. Να πάει στον επόπτη και να του πει γιατί έχει σηκώσει τη σημαία, να κάνει τον καραγκιόζη στο Καραϊσκάκι. Λοιπόν, άκουσε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πολύ καλή διαχείριση. Συγγνώμη. Να κάνει ο Αναστόπουλος τι, να ξεσηκώσει τον κόσμο του Ολυμπιακού εναντίον του Άρη και να πάει στη Λαμία και να το φάει ο Τενές. Για βλάκα τον έχετε τον Αναστόπουλο. Φτάσατε την ομάδα να παίζει με τον Σουφλί και με τον Δεδροπόταμο και τον Ακροπόταμο και θες ο Αναστόπουλος να διαμαρτυρηθεί στο Καραϊσκάκι. Στο Καραϊσκάκι για το offside του Καμπρίδη. Τι σας έμεινε από αυτό το παιχνίδι. Μέσα μου έμεινε το κοντρόλ του Αναστόπουλου με τα αριστερό και το χειροκρότημα του Κώστα του Καραϊσκάκη. Κώστα, δεν έχει άδικο. Ωραίο σταμάτημα. Ξέρεις γιατί τον γουστάρουνε. Αλλά και ούτε ο Κροατάς δεν έχει άδικο. Γιατί δεν είναι γλύφτης. Δεν έγλειψε, όχι. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι. Τους γλύφτες ο κόσμος δεν τους θέλει. Και να πούμε κάτι, τελειώνοντας το μάτσο. Τους γλυώδεις ο κόσμος πλέον δεν τους γουστάει. Τελειώνοντας το μάτσο στο Καραϊσκάκη, υπήρχε ένα εκτενές ρεπορτάζ από το συνδρομητικό που κάλεσε. Ναι, Παλομπαρίνη. Καλός ο Παλομπαρίνη. Δεν χάνει παίχτη ούτε με ομίχλη. Δεν χάνει, ναι. Είναι πάρα πολύ καλό σπίκερ ο Παλομπαρίνη. Και ξέρει και ποδόσφαιρο ιταλικής κουλτούρας. Βεβαίως. Μας αρέσει, τον αγαπάμε. Πάρα πολύ καλός. Ναι, συνέχεια. Πολύ καλά λόγια για τον Αναστόπουλο από όλους τους τελεστές της εκπομπής. Ναι. Εκτιμώντας ότι το μεγάλο χαρτί του Άρη για την άνοδο είναι ο Αναστόπουλος. Αυτό είπαν και οι ίδιοι. Ναι. Ότι ξέρει την κατηγορία, είναι σοβαρός. Σωστός ο γιατρός. Σαν σήμερα το 2006 χάθηκε ο Άλεξ στη Βέρεια. Πέρασαν κιόλας 45 χρόνια έγιναν αυτά. 11 χρόνια. Που με πάει το παιδάκι, χρόνια. Ρε φίλε. Λοιπόν, για να τελειώσουμε, Κώστα, με τον Αναστόπουλο και τους φιλάθλους που γκρινιάζουν ορμόμενος από αυτό το μήνυμα του. Του Ακροατιάκου, έχω να σου πω. Δεν είναι τίποτα. Τι ήθελε να κάνει. Τι ήθελε να κάνει. Απλά πράγματα. Τι να κάνει, να πάει στον επόμενο. Τι γκρινιάζει, όχι για το offside. Έτσι κι αλλιώς θα χάραμε και θα αποκλειόμασταν είτε με τον ένα τρόπο είτε τον άλλο. Και στο 80 πάλι το στραγάλι πέναλτι θα δίνει. Δεν υπήρχε περίπτωση εκεί πέρα. Οπότε. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο Αναστόπουλος παράτησε το παιχνίδι με ποιο τρόπο. Καλά έκανε, ρε παιδί μου, και το παράτησε. Έτσι κι αλλιώς θα χάραμε. Αλλά έπρεπε τον Μπαργκάν να τον βγάλει από την αρχή. Να τον βγάλει, ναι, έχει τσατίστηκε ο φίλαθλος Αριανός με αυτό που έβλεπε. Τι, δηλαδή. Καταρχήν την μπάλα δεν την έδινε, ούτε μη πέφτει δήλωση του νόμου 105. Ούτε με να βάλει τον Μιλούνοβιτ, να βάλει κάποιον άλλον. Το Μιλούνοβιτ το θέλει για την Λαμία. Να βάλει οποιονδήποτε άλλο. Τι γκρίνια, ρε. Άκουσε με αυτό που θέλω να γκρινιάξουν. Όπως είδε ο Αναστόπουλος που είναι παραδόφατσα τον Γκάιο Μακουτά σε τρεις προπονήσεις και τον έριξε μέσα. Ναι. Γιατί αυτό το χάφ θα το μιλάμε για τα επόμενα 5 χρόνια στον Άρη. Αυτό το μαυράκι. Θα μείνει στον Άρη. Έτσι, δανεικός είναι. Λέμε τώρα. Μακάρι να μείνει. Τώρα πενταετές συμβόλαιο κλειστό. Ναι. Τώρα. Δεν ξέρω. Πάνε δανείσου Καρυπίδη λεφτά. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Δώσε συμβόλαιο τώρα. Να πάρει το νύχτερη καραμπάνι. Να πάρει από το νύχτερη, από το μίχτερη, από το κροπόλι, από το δεν ξέρω τι θα πάρει. Δεν με ενδιαφέρει. Θέλω το μαυράκι εκεί πέρα. Τελείωσε. Όταν βλέπεις 19 χρόνια. Ούγκο Σόζο, δεύτερη εμφάνιση, καλή πάλι. Πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Όπως είδες τον Μακουτά, έτσι έπρεπε να δεις ότι ο Χαριτονίδης δεν πρέπει να είναι εκεί μέσα. Πρέπει να είναι ο Χαριτονίδης. Δεν πρέπει να είναι. Έπρεπε να είναι. Όχι, έπρεπε να είναι. Ούτε ο Τραμπ να πάρει τηλέφωνο δεν πρέπει να το βάλει εκεί. Ο Χαριτονίδης. Άκου τώρα. Ο Χαριτονίδης. Δεν ξέρω το Χαριτονίδη. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στην άνοδο του Άρη από τη Γάμα Εθνική. Αυτό, γι' αυτό το ξέρουμε. Ο Χαριτονίδης λοιπόν χρησιμοποιήθηκε στον πόλεμο.
για έναν λόγο που δεν είναι αγωνιστικός. Ναι. Το ξέρει ο κόσμος. Εξαγωνιστικό. Ναι. Δεν τα ξέρει ο κόσμος. Καλώς έκανε και το χρησιμοποιήσει. Γι' αυτό εγώ δικαιολογώ τον Αναστόπουλο. Εγώ τον δικαιολογώ. Ο Χαριτονίδης, ο πατέρας του, είχε πολύ καλές σχέσεις μέσω ΣΥΡΙΖΑ. Άντε πέστα. Με τον υπουργό, με τον Μούση. Ναι. Με τον κύριο. Που είναι δικαιοσύνη τώρα. Μπράβο. Ο Κοντονής. Με τον κύριο Κοντονή. Τελείωσε. Ο Άρης είχε ένα σκόπελο, την κυρία Μαρούπα. Ωραία. Κυρία Μαρούπα είναι επαναστάτρια, κρατητή, είναι ξέρω τι. Μα καθάρισε. Την καθάρισε. Την καθάρισε. Την καθάρισε, άλλαξε ο νόμος. Πήρε την χαρτούρα. Και ανέβηκε ο Άρης στην Β' Εθνική. Με χαρτούρα. Να μην παίξει ο Χαριτονίδης στο Καραϊσκάκι. Συγγνώμη, ρε φίλε. Αυτό σου λέω. Συγγνώμη, ρε φίλε. Αυτό σου λέω. Πώς θα γίνει δηλαδή. Ναι. Εδώ έπαιξε, επειδή ήταν ανιψιός του. Πώς το λένε αυτό που είχε τον ΠΑΟΚ που έγραφε το βιβλίο. Του Γκανώτα. Ναι. Πήγανε τον Λάμπρου στον ΠΑΟΚ και δώσανε και δώσανε ένα κλικ. Δεν απέξει ο Χαριτονίδης που έγινε όλο σκηνικό με το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Πώς θα γίνει. Λοιπόν, ένας φίλος του ΠΑΟΚ θέλει να κάνουμε σύγκριση βασικών ΠΑΟΚ με Ολυμπιακού. Νομίζω ότι συγκρίνεις ομάδες, όχι άτομα. Τι να κάνει, λέει. Να κάνουμε σύγκριση ατόμων. Ναι, παιχτών. Παιχτών. Να κάνουμε, ρε παιδιά. Εγώ θα πω ότι από αυτό το ΠΑΟΚ, ο μόνος παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει βασικό σε αυτόν τον Ολυμπιακό και να βγάλει παίκτη, να εκθρονήσει παίκτη του Ολυμπιακού από τη βασική ενδεκάδα είναι το δεξί του μπακ. Κανείς άλλος. Ο Μάντος. Αυτός. Μισό λεπτό. Χωράει κουβέντα. Χωράει κουβέντα. Λοιπόν, ο Τζίμιροτ. Δίπλα σε αυτόν τον. Που είναι ίδιος ο Μπουγάτσας, ίδιος ο τραγουδιστής. Είναι καλύτερος ο Μάρτινς. Άσε ρε που είναι ο Μάρτινς καλύτερος. Είναι καλύτερος. Από το Τσίμιροτ. Γιατί είναι καλύτερος. Ο Τσίμιροτ θα προχωρήσουμε σε δύο σκέλη. Μισό λεπτό. Ναι. Μεσαμεντικά ο οποίος είναι άριστος και μεσοδευτικά είναι μέτριος. Ωραία. Ο άλλος τι είναι μεσοαμυντικά. Καλός. Ναι. Μέτριος. Μπροστά τι κάνει. Και καλός. Και καλύτερος. Τι από πού είναι καλός. Πολύ καλύτερος. Μπροστά τι δημιουργικά. Τι έχει κάνει. Κάθετη. Τι κάθετη. Κάθετη, πατάει περιοχή. Τι περιοχή. Πατάει περιοχή. Ένα γκολ έκανε με ποιον έκανε ένα γκολ. Με την ΑΕΚ έκανε ένα γκολ. Δεν έχει σημασία. Από πίσω στο χώρο. Γιατί ο Τσίμιροτ τι έκανε, ρε φίλε. Τι έκανε ο Τσίμιροτ. Πάμε παρακάτω. Το δοκάρι με τη Λάρισα. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή ο Λέοβατς εγώ τον έβριζα δύο μήνες. Καλύτερος είναι σε ρόλο και ο Σισοκό και ο Ντελαμπέγια. Καλύτερος είναι. Από τον Ντελαμπέγια είναι χειρότερος ο Λέοβατς. Είναι. Το λέω, γράψε εντάξει. Αυτό το παρέδεσαι τώρα να δεις. Παιδιά, εγώ πήγα, είδα τον Ολυμπιακό δηλαδή, στη Βέρεια. Ο Μποτία είναι καλύτερος από τον Μαλέζα. Είναι. Είναι καλύτερος, λες. Και εγώ λέω ότι είναι. Λες ότι είναι δηλαδή, ένα σεμπάκι να συγκέγε. Ο Ντακώστα είναι καλύτερος από τον Κρέσπο. Είναι. Είναι, λες. Όχι, είναι. Δεν είναι. Δεν είναι, ρε φίλε. Εγώ δεν λέω δεν είναι. Δεν είναι. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Σεμπά. Ο Σεμπά. Πολύ καλύτερος από για να συγκίνησε τον Μπάουκ. Σωστό. Η Ντέγε, φορ, άστο. Ναι, δεν έχουμε εκεί. Μετά. Δεκάρι Φορτούνης. Ναι. Δεν έχουμε εκεί. Μπίσο Σβάρ. Όχι. Γιατί ρε φίλε. Ναι. Έφυγε ο Μιλιβόγεβιτς. Αυτή είναι μια μεγάλη απώλεια για τον Ολυμπιακό. Ναι. Θα το συζητάμε. Έτσι, μπράβο. Παρακάτω. Σαν οχτάρι. Ναι. Από εκεί και έστειλε. Ρέτσος. Ρέτσος. Καλύτερος και από τους ΠΑΟΚ. Και ακόμα και ο Νικολάου που είδα σήμερα. Ο Ρέτσος. Εγώ το κουστάρω τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος είναι μαρκάρισμα και κάρτα. Έκανε και σήμερα μια κίτρινη. Καταρχήν, κάνει σήμερα μια κίτρινη. Κάνει μπέναλτι στον Καπνίδη στη Χαριλάου, δεν το δίνει ο διαιτητής. Καλά κάνει. Δεύτερη κίτρινη θα πάρει ποτέ ο Ρέντσο σε εκείνη η μαγιά, ρε φίλε. Δεν θα πάρει. Το Ρέντσο, τι να λέμε τώρα. Το Ρέντσο να πούμε. Ό,τι είναι από του νέου παίκτε. Ακόμα και ο Ρωμαό. Και ο Ρωμαό. Εντάξει. Είναι... Λοιπόν, να συγκρίνουμε κάτι άλλο. Μπέντο μόνο... ή Ήβιτς. Σίγουρα ο Ήβιτς καλύτερα. Ο λοιπόν. Μπέντο έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο στον Ολυμπιακό. Ναι. Εγώ θα σου πω ποιο είναι ο ρόλο. Είναι μάνατζερ. Δεν είναι προπονητή. Μπράβο. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που λε. Όπω έχει κάνει. Και έχει αναδείξει ποδοσφαιριστές στην Πορτογαλία, ναι, Μουτίνιο, ναι, Βελόσο, ναι. Νάνι και τα συναφή. Ναι. Αυτό κάνει και στον Ολυμπιακό. Αυτός είναι ο ρόλος, ναι, του. Διαμορφώνει, λοιπόν, ποδοσφαιριστές. Γιαννάκης, συμμαθητής της Ζένιας, της Ανιψιάς. Πάμε. Να το πούμε μια καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννα. Καταρχήν έδινε μάθημα σήμερα, δεν ξέρω πώς πήγε ο Γιάννης. Στο Πακμάκ. Μακάρι να πήγε στο Πακμάκ. Δεν ήρθε προχθές στην εκπομπή. Τον κατέστρεψες. Λοιπόν, καλημέρα Κώστα, εκπομπή Δυναμίτη, κάνετε όποτε είστε εσείς οι τρεις. Σχέτη απόλαυση το μάτι της Κυριακής είναι το θέμα για τον Άρη. Και μετά το σημερινό βλέπω και καλή διαιτησία. Αυτό μου το είπε και ένα άλλο πουλί σήμερα. Τι σου είπε? Θα πρέπει να φοβάται. Να, θα πρέπει να φοβάται. Τότε νέστα. Τίποτα. Βασίλη, πάνε φέρε με τον Τούρμπι Σάιρ και έλα από πίσω στην Ελλάδα. Οδηγός κύριε Σάβα. Τίποτα άλλο. Είμαι βαθύτατα συγκινημένος με τη συνέντευξη του κυρίου Κωνσταντίνου Ριαβόγλου στο δημοσιογράφο της Μέτροσπορ Κώστα Γιαλαμά. Δεν έχω λόγια, δάκρυα κυλάνε από τα μάτια μου. Ακούστε κάτι τώρα. Ακούμε. Υπάρχουν μερικοί οι οποίοι δεν πρέπει να πιάνουν τη λέξη δημοσιογραφία στο όνομά τους. Παίρνει, ας πούμε, συνέντευξη ο Γιαλαμάς στο Ριαβόγλου. Και βγαίνουν μέλη και λένε, ου, αυτό το λεπρό πήρα τη συνέντευξη. Μάλιστα. Α. Δηλαδή, ποιο να πάρω συνέντευξη. Ένα λεπρό, δεν θα πρέπει να το πάρω συνέντευξη. Δηλαδή, αν πάει αύριο ο Σρόιτερ, πώς το λένε, και πάρει συνέντευξη, ας πούμε, από τον Πάσαρη.
Βέβαια. Πρέπει να βγω εγώ και να πω ρεαλίτη, Σρόιντερ, δεν τρέπεσε λίγο? Όχι. Πήγε και πήρε συνέντευξη από αυτό το δολοφόνο. Πρέπει να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Πάει η Σάρα Μάρα, πώς τη λένε, Ζαχαρέα, και παίρνει συνέντευξη από τη Μαργέτη. Πολύ ωραία. Η Σάρα και η Μάρα. Ναι. Ωραία. Και πάει και την κάνει μια συνέντευξη. Θα βγω εγώ να πω, ρε, δεν τρέπεσε λίγο, ξέρω εγώ, κυρία Ζαχαρέα, που πήρε συνέντευξη από τη Σατανίστρια, ας πούμε. Ή πάει κάποιος και παίρνει μια συνέντευξη, ξέρω εγώ, ο Χατζηνικολάου, καλή του ώρα, παίρνει μια συνέντευξη, ας πούμε, αυτό που βίαζε τις γυναίκες στη Δράμα, το Παπαχρόνι. Ναι, αυτόν. Ναι. Και τι να του πούνε, γιατί παίρνει συνέντευξη στον Παπαχρόνι. Μα τι να φτάρε που κάθεσαι. Μα δεν τον προώθησε. Ρε, μπας και ζηλεύουν αυτοί που. Γιατί να ζηλέψουν. Για Λαμά. Δημοσιογραφία είναι να βγάλει ένα κόσμο, ρε φίλε. Για Λαμά έκανε τη δουλειά του. Βέβαια τη δουλειά του έκανε. Όλοι κάνετε του καλού. Άμα όμω βρείτε τον Ριαβόγλου στον δρόμο, ναι, θα τον κάνετε τζιριμό και θα του πείτε, καλέ, θα μου δώσει κανένα σκορ. Ναι. Παλιά άνθρωποι. Δώσε μα κάτι. Δώσε μα κάτι. Κάνει λίγο τη δέσπο. Ναι. Ε? Δώσε μου, καλέ, κύριε Τάκη, να πάρω λίγο σαλαμάκι. Δώσε και εμένα κάτι. Γιατί για την ψυχή τη μαμά σου. Έτσι κάνει τον Ριαβόγλου. Η δέσπο. Ναι. Έτσι είναι, ρε. Κατάλαβες, είναι, ναι, υποκρισία. Όχι, δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Κριτική σε οποιοδήποτε δημοσιογράφο πάρει μια συνέντευξη. Δηλαδή τι. Μήπως είναι και λίγο ζήλια, εγώ λέω τώρα. Δηλαδή είναι Ιερουσαλήμ. Αν υπήρχε, ας πούμε, το Μετρόπολης. Βέβαια. Και πήγαινε, ξέρω εγώ, ο Κυριάκος ο Κύρτσος και έπαιρνε συνέντευξη από τον Ιούδα. Ναι. Τι θα λέγανε, ρε, εσύ αυτός που σταύρωσε τον Χριστό, δεν τρέπεστε, ναι, λίγα, ρε, φάλια άνθρωποι. Ρε, πάλι, λοιπόν, φάλια. Ο φίλος μας ο Γιάννης εστιάζει το μάτς με τη Λαμία, πόντως είναι πολύ κωμικό. Πες το, Βασίλη, για αυτό το μάτς, να μην τα λέω. Η Λαμία, μάλλον, θα παίξει με 3 χαφ στον άξονα, με στόχο και σκοπό. Εγώ θα παίξω με 5. Γκάιους Μακουτά. Τέλος. Ο ανιψιός του Χατζηνάκου, ο Αργιανός που ήταν εδώ εχθές. Ναι. 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 Είναι μεγάλη μορφή. Μ' αρέσει η μορφή. Έρχεται στην. Δεν το κατάλαβε ο Γρηγόρης μας. Ναι, τον στεναχώρεσε. Ναι, ήταν το παιδί που έβγαλε επεξήγηση που είπε. Πες, Βασίλη, για τη Λαμία, πες. Βασίλη του Χατζηνάκου, ανιψιέ. Και άλλο ένα πουλάκι, όχι μόνο εσύ μου είπε για τότε, ναι. Ναι. Άρα δύο πουλάκια. Πουλάκια. Συνέχισε, Βασίλη, και πες μας τα χαφ τώρα, πες μας την ανάλυση. Ρε, τι ρουφάτε, λέει. Τι ρουφήξατε, λέει. Τσουκνίδα αμφιλοχίας, λέει. Ο Νίκος από το Γιάννη Σάρ. Ναι, ρε, ρουφάμε. Γλυκός μάτος, μάτος Λέοβατς, Κρέσπο, Τσίμιροτ, Κάμπος. Είναι η καλύτερη δεκάδα του ελληνικού πρωταθλήματος, ρε. Λέει για σένα, λέει, γιατρέ. Λοιπόν, Νίκο μου γλυκέ. Νίκο μου γλυκέ. Ξεκίνα, Νίκο. Αυτό τώρα γλυκέ μας, Νίκο. Μου, Νίκο. Ένα ποδοσφαιριστή και μια ομάδα την κρίνεις στη συνέχεια της, στη ροή της. Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι πιο φορμαρισμένη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος δεν αμφιβάλλει κανείς. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι η πιο σταθερή. Έβγε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μες. Δηλαδή, ναι, μπορεί ο ΠΑΟΚ σε ένα μήνα να ξανασέρνεται. Άσερε την μπορεί, τώρα τι είναι. Αυτή τη στιγμή είναι. Είναι σε... καλύτερο βιολογικά από την καλύτερη ελληνική ομάδα. Είναι καλύτερη η ομάδα στη δεδομένη στιγμή. Τη δεδομένη στιγμή. Τη δεδομένη στιγμή. Μείωσε τα κακά δεύτερα ημίχρονα γιατί κάνει κατανομή δυνάμεων εκπληκτική. Σωστό rotation, έβρεση ρόλων, αλλαγή συστημάτων, προσαρμογή στον αντίπαλο, scouting στον αντίπαλο που δεν το έχει ο Ολυμπιακός γιατί είναι αλαζόνα. Γκράνου. Ναι. Το κάνει αυτό, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, αλλά να δούμε και το πρόγραμμα της ομάδας του ΠΑΟΚ. Ναι. Μέσα σε επόμενες 6 εβδομάδες δεν σταματάει τις Τετάρτες. Εδώ ήθελα να σταθώ τώρα. Εδώ, δηλαδή, βέβαια, έχει. Και... μάτς με Τρίπολη, καπάκι Ξάνθη, back to back Ξάνθη. Ναι. Θα έρθει Σάλκε. Άστη Βέρεια. Θα ξαναπάει Σάλκε. Πιστεύεις, θα φύγει αυτά τζόγλια ο Μηρακλή που καίγεται. Θα παίξει με Ολυμπιακό. Τι πιο Ηρακλή. Ο Ηρακλής εκεί θα βγει ψυχούλα του. Στην Τούπα τον Ολυμπιακό. Όχι. Όταν θα. Πιο δύσκολο είναι για τον ΠΑΟΚ το μάτς στο Καφτατζόγλιο από το μάτς με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Μπράβο. Μπορεί ο Ολυμπιακός να χαλώσει και πει άντε ρε ΠΑΟΚ, άσε να κάνει επικοινωνιακό ένα παιχνίδι ο Ολυμπιακός, να τον αφήσει το κερδίσει το παιχνίδι. Λέει ένα έξυπνο μήνυμα. Δεν λες καλύτερα, λέει, που τον έπιασε τράβηγμα τον Μπαργκάν και δεν το κάρφασε να θέλει να παίξει καμιά παράταση, λέει, να μας πει ο γιατρός για το κλαρίνο του Σιμεώνε. Κοίταξε, ο μεγάλος Ντιέγο Τσόλο Σιμεώνε, ναι, στοχεύει σε ένα και μοναδικό τίτλο αυτού του Champions League. Είναι αυτό που λέμε η ψύχωσή του. Η Ατλέτικο διαρκώς βελτιώνεται. Όποιος είδε το δεύτερο ημίχρονο χθες, Ατλέτικο Μπαρτσελώνα, είδε μια Ατλέτικο να παράγει ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Να τσαλαπατάει την Μπαρτσελώνα. Εντάξει, η Μπαρτσελώνα έχει τρεις συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές και ένα τίποτα. Νεροκουβαλητές. Σημαντικό να είσαι νεροκουβαλητής του Μέση, του Νεϊμάρ και του Σουάρες, αλλά νεροκουβαλητές. Έβλεπες μια ομάδα, ναι, η οποία. Το αριστερό της μπακ αυτός ο Φελίπε Λουίς. Με πόσους τρόπους δεν τρύπησε τη θέση στην Μπαρτσελόνα. Και είναι 30 φεύγα. Θα πάμε σε διάλειμμα. Πεχταράς. Πεχταράς, άστο. Θα πρέπει να μάθουμε γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε σημαία στα ίμια. Ποιος μας λέει όχι. Τι ποιος λέει. Φοβόμαστε κτλ. Φυσικά φοβόμαστε. Μισό λεπτό. Και θα τα πούμε και τα υπόλοιπα θέματα. Το μπάσκετ που θα γίνει. Βγήκε απόφαση. Όχι ακόμα. Όχι, δεν είναι διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5.
Ηγέτης στα σπορ. Τσεκάψε αυτοκίνητο και οδηγό στο Auto Control. Ναι, στο Auto Control, φίλε μου, που κλείνει φέτος 10 χρόνια και με κάθε έλεγχο κτέου αυτοκινήτου σου κάνει δώρο μια κάρτα υγείας αξίας 70 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο. Auto Control, το πιο κοντινό κτέο στη Θεσσαλονίκη που εγγυάται την ασφάλειά σας. Auto Control, προέκταση Ολυμπιάδος στον Εύωσμο. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2310-686668 και μαζί με τον έλεγχο του αυτοκινήτου, τσέκαρε και την υγεία σου. Το μοναδικό κτέο στη Θεσσαλονίκη που νοιάζεται για αυτοκίνητο και οδηγό. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ. Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φυγά. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ο 779 λέει: Φαλακρέα ρωτούσε σήμερα τον Τενέ αν ήταν ευχαριστημένος με ισοπαλία με Άρη, τι θα έλεγες. Πιστεύω ότι ο Αναστό θα πρέπει να παίξει στην κόντρα, να περιμένει και να φεύγει. Δεν είναι άσχημη η ιδέα σου, γιατί ο Αναστόπουλος σε αυτό το μάτς και το Χ δεν είναι κακό για αυτόν. Έχει και το εξαναβολής με τον Αγροτικό Αστέρα. Οπότε με μια κοίταξε, ο Άρης έχει να διαχειριστεί. Έχει την πολυτέλεια. Στις επόμενες 10 μέρες πιάνει τα μάτς του Άρη. Ναι. Λαμία. Αγροτικό. Ριζούπολη. Don't forget it. Είναι και η Ριζούπολη και μετά Αγροτικός. Και το ρεπό, γιατί είναι ο Παθρακικός. Και μετά πάει στη Σπάρτη του Γιαννακόπουλου. Ναι. Και κλείνει ο πρώτος γύρος. Ο Τράγκη δηλαδή θα τον πάρει το Γιαννακόπουλο, λες. Είναι 4 πολύ με δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια. Είναι πολύ κέρια και κρίσιμα, γιατί αυτά ο Άρης στο δεύτερο γύρο θα τα παίξει εντός. Έλα να πες στον γιατρό να πάει στο Μέγκα. Λέει: Ψάχνουν αντικαταστάτη του θράσου στα μαύρα μεσάνυχτα. Παναγιώτης Κατερίνη, καλή εκπομπή. Γιατρέ, πόσες ώρες διάβαζες και σε πόσα χρόνια την έβγαλες στη σχολή. Εμένα με έχει βγει η ψυχή. Πες κανένα κόλπο να αποδίδω. Λέει ο Παοξής. Λοιπόν, θα παρακολουθείς τα μαθήματα, τα αμφιθέατρα. Θα δεις στα αμφιθέατρα και θα δεις ή στα εργαστήρια. Θα δεις καθηγητές που δίνουν βαρύτητα, τι θέλουν πραγματικά. Θέλει έξυπνη διαχείριση. Δεν θέλει πάρα πολύ διάβασμα. Την ημέρα που θα κάνεις το μάθημα το θα πας. Δεν ξέρω. Όχι, την ημέρα που θα κάνει το μάθημα, πολύ απλά θα πάει να ανοίξει το βιβλίο εφόσον έχει διάτρο, σύγγραμμα. Σοκολάτα, διάτρο, ή? Όχι, ρε, για τη διαχείριση εννοώ πώς θα μπορέσει να. Ραπτόπουλε, άσε να σε πει πέντε πράγματα το παιδί που. Πώς θα μπορέσει να τελειώσει τη σχολή στα πέντε χρόνια και χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Λοιπόν, θέλει σύστημα, θέλει παρακολούθηση στα κέρια μαθήματα, αυτά τα οποία βοηθούν να παίρνει εύκολα το πτυχίο. Και από εκεί και ύστερα, την ημέρα που θα παρακολουθήσει κάτι, θα πας να το διαβάσει. Να το αποτυπώσεις και να το αποθηκεύσεις. Και αυτό θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ναι. Εγώ λέω να πιάσει κανένα καθηγητή. Έλα, τώρα εσύ έχεις πιάσει την ίδια για το Ελληνό, το παρακαλετό. Μου θυμίζει τον Ηρακλή που θα παρακαλάει τις ομάδες για να κερδίσει τα μάτια για να σου δει. Αυτό. Εγώ είχα ένα φίλο που ήταν σε μια σχολή, δεν άποψε ποια ήταν. Είχε ένα παλιό αμάξι ο καθηγητής του. Τον έβαλε τα πετσαρία, το άποψε. Το έκανε σέρβις. Το έκανε σέρβις, τον πέρασε το μάθημα να πούμε. Ναι. Άσε τώρα να διαβάζει και να διαβάζει και το άλλο να έχει δημόσιες σχέσεις. Θα πάει σε κανένα κόμμα. Λοιπόν, μέσα. ο φίλος μας λέει ότι. Σε κανένα κόμμα δεν μπορεί να πάει. Εγώ δεν είχα κόμμα, δεν είχα κάποιο βίσμα. Ναι. Με την αξία μου τέλειωσα τις σχολές. Εσύ δεν ξέρεσαι, ρε γιατρέ. Όχι, και πάρα πολλοί άνθρωποι σαν και εμένα με το σύστημά τους τα λοιπά χωρίς να προκαλέσουν. Ναι. Νομίζω κανείς δεν έχει εκδικητικότητα από το καθηγητικό προσωπικό απέναντι στους φοιτητές. Αν θέλεις, μαθαίνεις τα λοιπά. Εντάξει, ναι. Υπάρχουν και άνθρωποι που τους επειδή προσπαθούν να ανελιχθούν και επιστημονικά και επαγγελματικά το καθηγητικό κατεστημένο είναι. Το κόμμα κοντά να είσαι και αυτό καλό. Εγώ δεν είχα κόμματα κοντά μου και δεν είμαι κομματικοποιημένο. Τα συγχαινόμουν και τα συγχαινόμουν. Αν κάνα θέμα να σε βρει, αν μπορέσει, καλό είναι και αυτό. Δεν είπα να μην διαβάσει. Υπάρχουν μαθήματα τα οποία. Για Τρουδάκο, δε τα κάλια τη ομάδα και άσε το κόμπλεξο με τον ΠΑΟΚ. Θέλω να δω τον Ολυμπιακό όταν τον τρυπήσουν οι Τούρκοι, λέει. Μετά πε, λέει για Μποτία, για τα Κώστα. Ξεφτύλα και εμεί θα είμαστε στου 16. Τον είδαμε. Ο Αλέφο έβγαινε τριάρια τεσσάρια, βαλέ. Στον Αρεκοστάκη. Λοιπόν, να πω κάτι. Αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το καλύτερο. Δανία δηλαδή.
Δεν το βάζεις καλύτερο. Το καλύτερο εξάρι δεν παίζει σε καμία από τις Big Four. Από τους τέσσερις μεγάλους, αυτούς τους εμπορικούς. Τους Big Four. Ο Σιώπη. Το Σιώπη θα πει. Φυσικά θα σου πει το Σιώπη. Πνίγει τον κάθε αντίπαλο. Αυτό είναι το κλασικό, κλασικό εξάρι που υπάρχει και λες χαίρομαι να το βλέπω. Ναι, κατάλαβες. Δεν υπάρχει καλύτερο στο Σιώπη αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα. Δηλαδή ο Ζέκα δεν είναι. Όχι. Γιατί όχι. Ο Σιώπης είναι καλύτερος. Πιο καλός από το Ζέκα. Και μάλιστα ο δίδυμος Σιώπης Κόρμπος απογειώνει τη θέση. Ναι, και οι δύο μαζί. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι δύο σκοτώνουν χαμηλά. Δεν παίρνει τίποτα επιθετικά από αυτούς. Σε καμία των περιπτώσεων σε τίποτα. Ναι. Ούτε σε κεφάλι να φτάνει από πίσω. Αλλά κόβουν χαμηλά και οι δύο εκπληκτικά. Χαμηλά. Γι' αυτό όμως λέω Κώστα, για φαντάσου το δίπλο στο Τσίμι Ρότα αυτόν. Και έχει και τη δυνατότητα με αυτούς τους δύο να βγάζει και πολύ πάνω τα μπάκου. Αυτό ακριβώς. Λέγε. Τι εξάρι θέλετε να σου πούμε, δηλαδή εξάρι που είναι τύπου Καντέ, εξάρι τύπου Μπουσκέτς, τι εξάρι. Ναι. Δηλαδή πες μου ποιο είναι το τυπικό εξάρι στον πάγκο πριν κάτσε. Ένα τυπικό εξάρι. Ο Κάνιας. Ο Κάνιας. Εξάρι καθαρό. Εξάρι καθαρό. Καθαρός. Καθαρό. Αργό εξάρι όμως. Αργό εξαργό. Αργό εξάρι. Τσιγόλης. Ποιον έχει αντίστοιχο παίκτη ο Ολυμπιακός, καταρχήν δεν παίζει το ίδιο σύστημα Ολυμπιακός στον πάγκο. Ναι. Ο ανιψιός του Χατζηνάκου Αριανός θέλει να κάνει αντιπαράθεση μαζί σου όταν ανοίξουμε γραμμές. Ό,τι θέλει. Θα σε σκίσει, λέει. Έτσι λέει. Σε ποιο κομμάτι. Ένας φίλος από τη Βέρεια μου λέει αυτό που μου είπε ο Γιάννης ο Χιλιτίδης, ότι σαν σήμερα πριν 11 χρόνια μίλησε στον αέρα, λέει το όνομά μου, λέει, αλλά και δεν γουστάρω και δεν φοβάμαι, λέει, και το ξέρεις. Φυσικά ξέρω. Σαν σήμερα πριν 11 χρόνια χάθηκε ο Άλεξ για πάντα. Δεν είναι μια απλή εξαφάνιση, αλλά μια εξαφάνιση ενός παιδιού πολύ το έκαναν γαργάρα το θέμα. Υποσχέθηκα, λέει ο φίλος στον εαυτό μου, ότι θα φτάσω όσο πιο κοντά μπορώ σε αυτό το θέμα και θα το κάνω απλά. Κάνε μια αναφορά αν θέλεις στο θέμα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τα παιδιά που χάθηκαν. Ναι, ήταν η χρονιά που μίσησα τη Βέρεια για αυτό το πράγμα. Μετά ήρθαν και οι φιλίες με τον Μαρινάκη κτλ. Ναι, ναι. Η Βόρεια Ελλάδα, ήρθαν μετά και ο Καραμελίδης. Ήρθε μετά ο Αρβανιτίδης με τα Ντιξάν. Τα Ντιξάν. Κι όμως έχεις ανοιχτή πρόσκληση από την πόλη της Βέρειας, επειδή την έχω επισκεφθεί κατ' επανάληψη, σε περιμένουν. Το Σάββατο θα πάω στην πόλη της Έδεσας. Εκεί να πας. Μια εβδομάδα μετά έρχεται, ναι, ο Πανίνος του Σιώπη και του Κόρμπου. Εύκη. Βέρεια. Τρεις το μεσημεράκι Σάββατο. Ναι. Σε περιμένουν. Ναι. Η πρόσκληση ισχύει. Να ξέρεις. Βέρεια με ποιον. Με τον Πανιόνιο. Το έχω πει χιλιάδες. Είναι ένα μάτσο το οποίο θα κρίνει πάρα πολλά. Ναι. Γιατί, και για την παραμονή και για την πεντάδα. Πάντως εγώ. Αυτό που είπα. Αν αγαπάς το ποδόσφαιρο. Δημόσια είναι ότι από Ηρακλή, Βέρεια, Λάρισα και Λεβαδιά, αν κάποια ομάδα πρέπει να σωθεί στην μπάλα πάνω, είναι η Βέρεια. Γιατί? Γιατί από τη μέση και μπροστά είναι πολύ καλύτερη από όλες τις άλλες. Πώς το κρίνεις αυτό? Κρίνω ότι έχει χαφ παραγωγικά, έχει εξτρέμ. Πες μου, μπαλαφά. Όχι, παραγωγικά. Τον Άρτσε. Μ' αρέσει πολύ ο Άρτσε. Καλός είναι. Ο Σαρπόκ μ' αρέσει, ο Κάμπο. Ανούσιος. Ποιος? Κουβαλάει την μπάλα. Ποιος? Ο Άρτσε. Τον έχω δει χιλιάδες φορές. Ναι. Ο Λινάρδος είναι πιο εγκεφαλικός. Μ' αρέσει περισσότερο. Πιο ουσιαστικός. Πιο ουσιώδης. Γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε σήμερα, λέει εδώ ένα μήνυμα. Γιατί δεν μπορούμε. Πώς δηλαδή, εγώ άμα πάω τώρα και κοπανίσω μια σημαία με τον Chris Kraft, θα με φάνε λάθος. Εσύ πήγαινε. Δεν μπορείς να πλησιάσεις. Ποιος το φυλάει? Κανείς. Το λιμενικό, το δικό μας. Απαγορεύεται. Έτσι λέει. Ο λιμενικός μπορεί να βάλει σημαία ελληνική επάνω. Δεν μπορεί. Όχι ο λιμενικός, δεν μπορεί να πλησιάσει. Έχει διαταγές. Ναι. Από ποιον παίρνει διαταγές? Από ποιον? Από ποιον, ξέρω εγώ. Ποιος την διαταγές? Γκρίζα ζώνη. Μάλιστα. Άρα τα ίμια δεν είναι ελληνικά. Δεν είναι ελληνικά. Άρα αυτό. Ναι. Γκρίζα ζώνη. Δεν είναι... άσο, μη φωνάγει ελληνικά τα ίμια και τέτοια σάντζ. Τα πήρανε. Άστο αυτά τώρα. Τελείως. Τα πήρανε. Ούτε οι Τούρκοι μπορούν να βάλουν, φίλε. Τι λες? Μπορούν να βάλουν οι Τούρκοι, ρε. Ναι, ρε. Δεν μπορούν. Έτσι λες εσύ. Έτσι λόγω. Αν πάει ο Τούρκος και καρφώσει μια σημαία επάνω, τι μπορείς να του κάνεις? Αφού λέει απαγορεύεται. Ας τι απαγορεύεται. Και για σένα απαγορεύεται. Εσύ μπορείς να βάλεις. Έχεις τα κάγκαλα να πάει να ρίξεις μια σημαία ελληνική εκεί πάνω. Όχι, γιατί δεν το ρισκάρω. Ο Τούρκος μπορεί να το κάνει. Δεν το κάνει όμως. Άμα γουστάρει μπορεί να το κάνει. Όχι. Άμα την δεις την καρφωμένη σημαία του Τούρκη, τι θα κάνεις? Θα πω ότι με τρύπησε. Τι, κότα τη λιράκι. Κώστα, σε αυτό το κομμάτι ναι, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί υπάρχει ένα όρος ο οποίος ονομάζεται διεθνή ύδατα. Αυτό. Και επειδή δυστυχώς για την αυσιπλοεία είναι πάρα πολύ ζωτικός αυτός ο χώρος, και επειδή η απόσταση μεταξύ των παραλίων, από τα παράλια, από τα νησιά τα δικά μας με τα παράλια της Μικράς Ασίας είναι πάρα πολύ κοντά, στην ουσία δεν δημιουργείται αυτός ο ελεύθερος χώρος για την ελεύθερη αυσιπλοεία. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τα ίμια ήταν ένας χώρος ο οποίος ανήκε σε εμάς. Κοίταξε, βεβαίως. Είναι έτσι οι ακτογραμμές. Ναι. Είναι τέτοια η υπόσταση των ακτογραμμών από τα νησιά τα δικά μας. Ναι. Με τα παράλια,
ναι. δίπλα, ναι. όπου δεν δημιουργείται ελεύθερος χώρος εφόσον επεκτείνουν τα χωρικά έδατα. Η Ελλάδα ναι. στην ουσία κλείνει την ελεύθερη ανασυπλοεία. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή ούτε, τα βατράχια, ούτε τα βατράχια μπορούν να πιάνει. Κώστα, μην το πιάνει, είναι θέμα ευαίσθητο και μπορεί να εκτεθεί. Οποιοδήποτε. Όχι, δεν γνωρίζουμε πάνω. Δεν πιάνω τέτοια. Ρωτάω. Και δεν ενδιαφέρει τον κόσμο στην καθημερινότητά του. Είναι θέμα που δεν μα ενδιαφέρει. Τι να το κάνουμε, να λαϊκίσουμε εδώ πέρα σε ένα θέμα το οποίο είναι τόσο ευαίσθητο και είμαστε τόσο αδαείς. Να πούμε τι. Χαζομάρες θα λέμε. Λες ότι μην εκτίθεσαι σε αυτό το κομμάτι. Άσε τον εαυτό σου μακριά. Στέλνει μήνυμα ο άλλος, δεν πρέπει να το διαβάσω. Αντικειμενικά. Το διάβασε. Κακώς έχει τέτοια ερωτήματα. Κακώς. Για μένα. Κακώς ναι. έχει τέτοια άσε ερωτήματα. Τα νομικά και τις δικαιοσύνες και τα. Τώρα μιλάμε για διεθνές. Ναι. Τώρα μιλάμε για διεθνές δίκαιο για γραφειοκρατία. Ναι. Και δεν συμμαζεύεται για παλιές συνθήκες ανάγνωση ερμηνεία αστικών. Τώρα τι να κάνουμε, ρε παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ερμηνεύσουμε. Ναι, δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε. Δεν μπορούμε. Να ερμηνεύσουμε. Δεν μπορούμε. Ναι. Αντικειμενικά, τσαμπουκαλίκι στο Τούρκο δεν μπορούμε να κάνουμε. Σε ενοχλεί δηλαδή. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τσαμπουκαλίκι. Αυτοί μπορούν να μας κάνουν όμως. Με τις προκλήσεις τους. Βεβαίως. Δηλαδή. Τι μπορείς να τους κάνεις. Ντά. Δεν μπορείς να τους κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς. Ήρθαν αυτοί με τη φρεγάτα, βάλαν 8 στρατηγούς επάνω. Τους πήραν οι κάμερες, κατεβήκαν από τα Mercedes στα λιμουζινάτα, ανέβηκαν επάνω στα καράβια και ήρθαν μέχρι στη μέση του Αιγαίου. Ρε, και κάναν βόλτες και βγάλανε φωτογραφίες στο Instagram. Ρε. Και ο Καμένος έβλεπε. Ρε. Έβλεπε. Τι έβλεπε. Άντε κάνω και εσύ. Ρε. Πήγαινε μέχρι τη Σμύρνη με ελληνική σημαία με πλοίο και βγες φωτογραφίες. Μπορείς. Δεν μπορείς. Στη Σμύρνη. Δεν μπορείς. Μπορείς. Εγώ δεν μπορώ σίγουρα. Εγώ δεν μπορώ. Εσύ δεν μπορείς. Δεν μπορώ. Ο γιατρός. Λοιπόν, οι Τούρκοι μπορούν. Μπορείς, λοιπόν, να πω κάτι. Για κάποιους ανθρώπους, το ποδόσφαιρο, παιδιά, η ομάδα είναι ένας οργανισμός ο οποίος εξελίσσεται μέσα στη χρονιά. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο Ολυμπιακός στη διαχείριση των στόχων και των παιχνιδιών βάσει ρόστερ είναι αμίμητο στην Ελλάδα. Εσείς τι πιστεύετε, ότι μπορεί ο Ολυμπιακός ή ο κάθε Ολυμπιακός να έχει μια βαριά εντεκάδα και να πάει τρέχοντας. Όπως ο Κόντε. Επί 9 μηνές. Όπως ο Κόντε. Λες κάτι για τη Λέστερ. Όχι Λέστερ. Είπες κάτι για τη Λέστερ, ότι μπορεί να πέσει. Ναι, μπορεί ναι, να πέσει. Μπορεί να πέσει. Ναι. Γιατί τι κάνουν οι αθλητές της πέρσι. Γιατί είναι σχεδόν η ίδια ομάδα με πέρσι. Καήκανε πέρσι. Βιολογική υπέρβαση. Ναι. Ναι. Ναι, αλλά ο Κόντε. Ο τρόπος με τον. Ο επιδερμικός. Φαράζεται με 13-14 παίκτες στο ίδιο βιολί. Ναι. Δεν έχει όμως Ευρώπη. Να ναι. διαχειριστεί τέτοια μάτς, τέτοια ένταση. Ναι, δεν ναι, έχει, ρε φίλε. Δεν έχει, όχι. Δεν έχει, όχι. Και ποιος έχει κάνει την τεράστια διαφορά, ο Καντέ. Ο Καντέ. Ο αθόρυβος MVP. Μου στείλες ένα μήνυμα ότι ο μόνος το Καντέ. Παίρνει το πρωτάθλημα. Παίρνει το πρωτάθλημα. Το πήρε πέρσι, το παίρνει και φέτος. Να ανοίξουμε τώρα, λες. Εσύ ό,τι αφού θες. Για Ρακλή, δεν θα ανοίξουμε γραμμές. Για Ρακλή, δεν θα πούμε κάτι. Ό,τι θες. Θα πεις, να ανοίξουμε γραμμές μέχρι να γεμίσουν. 2-31-0 όλα 90. 9.55 και ενώ 54.340, πες τι θες για Ηρακλή και για πάμε. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι Ηρακλειδείς πλέον που αρχίζουν και έρχονται στο γήπεδο. Μπράβο. Πυκνώνει η παρουσία τους. Πυκνώνει. Αρχίζει να πυκνώνει. Ναι, ναι, ναι. Γιατί συνειδητοποιούν ότι όσα λένε οι λαϊκιστές, είτε οπαδοί είτε δημοσιογράφοι, ναι. είτε κάτι ποντίκηδες οι οποίοι λένε ότι εμείς έχουμε αισθήματα ναι. και αν δεν έχουμε λεφτά, έχουμε αγάπη ναι. για την ομάδα, να την ταΐσουμε με αγάπη δεν γίνεται. Αντιλαμβάνονται ότι πέρα από αυτήν την εταιρεία, την ΑΕΠΟΝΤΙΟΝ, όπως κάποιοι θέλουν να την πούν υποτιμητικά, που εγώ την αγαπώ πάρα πολύ. Άστα περισσότερο από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, γιατί ήταν μια ευκαιρία για τον Ηρακλή που την κατεδάφισε λόγω κακού κόσμου, πρώτα απ' όλα, κακών δημοσιογράφων. Ήθελαν και είχαν ως μοναδικό στόχο να δημιουργούν μόνο προβλήματα για να την πάρουν την ομάδα στην κατοχή τους. Έλα. Αυτό. Κάνε πόλεμο, 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 πόλεμο και ξανά πόλεμο. Μας κουράσατε. Μάλιστα. Και υπάρχουν άνθρωποι που συνειδητοποιούν την κατάσταση και υποστηρίζουν και φωνάζουν και δίνουν την ψυχούλα τους στο γήπεδο. Σήμερα γούστα αυτό που ο Κούρος, ο Αλέξανδρος, μου έδειξε εγωισμό. Είπε ότι εγώ ήρθα εδώ να σώσω την ομάδα. Φελάδα για κάποιους, αλλά δείχνει πίστη σε κάτι το οποίο πολλοί δεν το πιστεύουν. Καλός αθλητής, καλός αθλητής. Αθλητάρα. Είπε ότι μετά δεν πάσουν τα προβλήματα, ήρθα να σώσω την ομάδα. Και έτσι πρέπει να το αντιλαμβάνεται όλοι οι αθλητές. 2-31-0-90-90-90. Με τη βραχονισίδα. Τι με... Τι να σε κάνω, δε φίλε, λοιπόν, πώς το λέω. 98-89. Ο φίλος 153 μας λέει για τη Λαμία. Παιδιά, ο Πανουριάς το πορτοφόλι στένεψε. Η τελευταία του ευκαιρία είναι φέτος. Το ξέρουμε. Καλημέρα, ναι. Θα τον ανεβάσω δεύτερο, δεν πειράζει. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Τι κάνετε, δεύτερο. Καλημέρα, φίλε. Καλώς τον. Πάμε, φίλε. Λοιπόν, πάμε, ναι, γρήγορα. Θα είμαι ενωτικός σήμερα και θα κάνουμε και λίγο χαβαλέ. Καταρχήν, έχουμε στον Άρη, παρότι παοκτσής, την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος όπου και να παίξουν, έτσι για το γαμότο. Γιατί στο μπάσκετ αυτό... μιλάς τώρα, Ναι. Για τον μπάσκετ, ναι, βέβαια, για τον μπάσκετ. Όχι, ναι, δεν μιλάω, δεν κοροϊδεύω. Πρέπει να είσαι κάτω από 25 χρονών.
Φίλε, είμαι 40 χρονών. Λοιπόν, δεν ξέρω. Γράμμα είναι, ρε. Εμένα ο Γκάλης, το λέω, εμένα ο Γκάλης με πόνεσε, αλλά να λέμε τα σίκα σίκα και τις κάφη σκάφη αυτό που πάει να κάνει ο Βασιλακόπουλος και το συνάφη του. Ρε, φίλε, είναι unfair, τελείωσε. Κοίταξε, είδε σήμερα Ολυμπιακό Ευρωλίγκα. Όχι, δεν μπόρεσα, δούλευα. Ένα μισό Ολυμπιακό είναι με το 1,5 πόδι στο Final Four τη Ευρωλίγκα. Και ένα Παναθηναϊκό, ο οποίο έχει σπρώξει χρήμα και χρήμα και χρήμα, γιατί φέτος ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να κάνει την αντεπίθεση, είναι στη φάπα. Πήρε το αδιάφορο κυπελάκι, χτύπησε το μάτς με τον Ολυμπιακό στο κύπελο και έχασε εύκολα στην Ευρώπη. Διασύρθηκε στη Φενέρ του Ομπράντοβιτς, που ήταν πολύ λογικό. Ναι, ναι. Από εκεί και ύστερα. Ναι. Ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε πολύ καλά το μάτς της Δευτέρας, κράτησε τη διαφορά, από ότι θα έχει το πλεονέκτημα και στην Α1 για το πρωτάθλημα. Και έχει ένα Παναθηναϊκό ο οποίος έχει μείνει με μια καραμέλα. Μόνο ένας τίτλος του έχει μείνει. Αυτός του κυπέλου. Και κάνει τα αδύνατα δυνατά, μη γίνει το κακό. Γιατί εάν χάσει από τον Άρη. Εγώ είμαι με τον Άρη για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί αυτή η λαομίστη ομάδα του Παναθηναϊκού. Λαομίστη. Αυτή η ομάδα στο μπάσκετ έχει κάνει πολύ χειρότερα πράγματα. Έχει το γιατρό, ρε, το γιατρό. Έχει κάνει όχι το σκύλο. Έχει κάνει όργια. Ο Παναθηναϊκός είναι το Πασόκ του μπάσκετ, ρε φίλε. Είναι πραγματικά ένα σύλλογο ο οποίο είναι αειδιαστικό από την κορυφή ως τα νύχια. Ο κόσμος του Ιωράτου, αυτό το ζελέ στο μαλλί δεν υπάρχει. Είσαι και λίγο εμπαθής. Είμαι, δεν τους μπορώ, τους βλέπω και κάνω φλίκτενες όντως. Αλλά αν ο Άρης σου κερδίσει, τελειώσανε μπασκετικά. Ο Τράκης, ο Δημητράκης, Τράκης όπως είσαι πέστορ, αυτός ο απίστευτος εκεί, μην πω καμιά κουβέντα. Λοιπόν, τελειώσανε, δεν έχουν κανένα αίρισμα πλέον να ακουμπήσουν μάθαϊκοί ως οργανισμός. Τελειώσατε! Δεν τους μπορώ. Αυτός ο τύπος θα τους κρατήσει τη ζωή. Να πούμε λίγο για μπάλα. Να πούμε λίγο για μπάλα. Ό,τι θες. Λοιπόν, για αυτό που είπες για την δεκάδα του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, θέλω να πω κι εγώ κάτι λίγο. Καταρχήν, έτσι να τους πάρουμε έναν ένα. Ο Γλύκος είναι καλύτερος από τον Καπίνο. Βέβαια είναι καλύτερος. Ο Μάτος είναι καλύτερος από όλη την δεκάδα του Ολυμπιακού. Έτσι το νούμερο ένα, το νούμερο δύο. Για τον Μάτος έχουμε πει πολύ καλά λόγια και φαίνεται το παλικάρι ότι είναι. Ο Κρέσπο είναι καλύτερος από τον Ποντία. Και από τον Ποντία και από τον Τακώστα. Κρέσπο 4. Συμφωνώ, ναι. Βρήκαμε 3. Ναι. Σωστά. Για το Μαλεζά, επίσης αυτό πιστεύω, αλλά δεν θέλω να τα επιμείνω γιατί εντάξει. Γιατί δεν είναι 10 βαθμούς πίσω ο Πάκο από τον Ολυμπιακό. Γιατί τα χάρη ο Σεντερφόρ. Γιατί το δεκάρι του φτάνει μέχρι τη μικρή περιοχή, ο Φορτούνης τα κολλάει, γι' αυτό. Για το εννιάρι του και το δεκάρι του. Γι' αυτό. Πέσταρε, μπράβο. Για το εννιάρι του και το δεκάρι του. Τον Ολυμπιακό του ζώνη έγινε ο Φορτούνης. Και λίγο Σέμπα. Ο Ολυμπιακός του μήνα Οκτώβρη και Νοέμβρη ήταν καλύτερος του ΠΑΟΚ εκείνη την περίοδο. Τότε ναι. Τότε ναι. Ναι. Πότε καίει το πρωτάθλημα. Ναι, δεν λέμε, κοίταξε, πότε δεν λέμε ότι όλα είναι αέρας αυτά που κάνει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός σαν οντότητα έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο για προγραμματισμό. Θέλει. Καταρχήν δεν ξέρω πώς κάθεται η μπίλια και όταν τα ντέρμπι τα παίρνει στον πρώτο γύρο εντός. Τι σημαίνει, δηλαδή καθαρίζει η ΑΕΚ. Κοίτα να δεις καθαρίζει καθαρίζει Παναθηναϊκός στην έδρα του Καραϊσκάκης. Κάνει άλλη. Ξέρει ότι. Ξέρει ότι. Πώς γίνεται συμπτωματικά εδώ και μετά. Ξέρει ότι δεν έχει ομάδα όμως και φοβάται τους 9 πόντους μην τους χάσει στο δεύτερο γύρο. Ο Ολυμπιακός κάνει κάτι πολύ απλό. Ο κόλος του έχει την τζίλα μέχρι την πλάτη. Ο Τσόρι με χωρίς και ο Φορτούνης. Εσύ πιστεύεις ότι αν ο Ολυμπιακός φτιάξει μια μεσοαμυντική τακτική, τα ατομικά ποιοτικά χαρακτήρα των αμυντικών του, μεσοαμυντικών μετώπων. Τρία άτομα γιατρέμου, με χωρίς να πω κάτι γι' τρία άτομα δεν κάνουν μια ομάδα. Οι άλλοι υπόλοιποι άμα μαζευτούν μια φουφού δεν μπορούν να ανάψουν. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι τόσο έξυπνος όπου και η διαιτησία τον ευνοεί στον πόνο του. Στο στόπερ. Γίνεται ναι, επόπτης τρίτος έντερ μπακ. Έχει κάτι. Μπροστά τον Ολυμπιακό. Πρόσεξε. Ναι. Μπροστά τον Ολυμπιακό. Δεν τον έχουν ευνοήσει. Λοιπόν, σου λέει το κάτσι. Εγώ. Πίσω η σημαία είναι όρθια. Σαν του κουσκούνι το πουλί. Η αίσθησή μου είναι ότι αν ο Ολυμπιακός θέλει να καταστρέψει, μπορεί να καταστρέψει. Σαν του κουσκούνι το. Θα τον δούμε στα μάτς με την Οσμάλη Σπορ. Με την Οσμάλη Σπορ που θα είναι ο αριστερός μπακ με τον αριστερό στόπερ στα 15 μέτρα. Θα σου πω εγώ εσένα. Μην είσαι τόσο σίγουρος. Καλά. Γιατρέ, θα δώσω. Διακινδυνεύω προγνωστικό. Διακινδυνεύω. Παίξτε Οσμαλή πρόκριση, παιδιά. Δεν είναι. Θα παίξτε πρόκριση. Καθαρά δικά σας λεφτά. Δικά σας χαρισμένα.
Χαρισμένο λεφτά. Λοιπόν, κλείνω. Φιλιάστε όλου, Στέφανε. Στέφανε, σε πάω με χίλια συνέχισε. Πολύ χιουμόρ, πολύ ωραίο. Μην μιλά για πολιτικά μου, τίποτα άλλο. Όλα καλά, πέστα. Για σένα λέει. Ο Στέφανε, Στέφανε. Ναι, ναι, για σένα. Έλα ρε, έλα, ρε. Μόνο για πολιτικά μιλες. Όλα τα άλλα πέστα ρε. Όχι ρε, πολιτικά θα λέμε. Τι γουστάρεις, τι θες να πούμε. Γιατί γλυκάτσι αρπελέρα. Λοιπόν, και χαιρετισμούς πολύ στο Γιάννη Χιλτίδη, γιατί εξηγήθηκε πολύ ωραία τώρα στην περίπτωση, ξέρει αυτός. Έγινε, φιλιά που Γιάννη. Λοιπόν, γιατρέ, οι αναλύσεις σου, οι ποδοσφαιρικές είναι για τα σκυλιά. Μια χαρά είναι, τι για σκυλιά. Γύρνατο στο σκάκι, στο τένις καλύτερα. Έτσι λέει αυτός. Είσαι και ο κομματάκι εμπαθής. Λοιπόν, πάμε κόσμο. Καλημέρα. Δεν είμαι εμπαθής, ρε παιδιά. Σταμάτα, απλά ρε, βλέπω το ποδόσφαιρο πολύ διαφορετικά. Αλλιώς. Και επιστημονικά. Επιστημονικά. Καλημέρα. Γεια σου, λένε. Καλησπέρα. Ναι. Ακούμε. Καλησπέρα. Ακούμε, φίλε. Καλησπέρα στην παρέα και σε όλους. Τον Ραπτόπουλο, τον γιατρό, τον φίλο τον Αριανό. Τι κάνετε, παιδιά. Την παλεύουμε. Μια χαρά είμαστε. Ωραία. Είμαστε φίλος του ΠΑΟΚ και εσύ. Κορύφωστο γεγονός. Φίλος του ΠΑΟΚ είμαι εγώ. Εγώ δεν έχω πόνο. Α, ΠΑΟΚ είσαι, μια χαρά είσαι τότε. Κονοστάση. Μια χαρά. Κονοστάση, ναι, καλά, μια χαρά. Θα πάμε την Κυριακή στο γήπεδο. Θα προσπαθήσουμε. Λόγω υποχρέωσεων μπορεί και όχι, θα προσπαθήσουμε. Τι προσδοκίες για το μάτι της Κυριακής. Τι θες να δεις από τον ΠΑΟΚ. Θα σου πω. Γιατρέ, ήδη αρχικά σύγκρινες τον ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Εκεί, αυτό δεν θέλει να μας συγκρίνουμε τα δύο μαγαζιά, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, αυτός δεν ευσύνει. Εννοείται, να συγκρίνουμε. Πολύ, ναι, πολύ ωραία. Απλώς, η διαφορά είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν θα δω τον ΠΑΟΚ σαν μονάδες σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Θα τον δω σαν σύνολο. Σαφέστατα, έτσι θα δω, ομαδικό θα δω, ακριβώς. Θα δω ότι έχει 22 παίχτες που οποιοδήποτε και να παίξει μέσα αυτή τη στιγμή θα παίξει το ίδιο όπως και οποιοδήποτε σύστημα και να παίξει. Έχουμε αλλάξει 4 συστήματα, 4 διαφορετικά μάτς και αποδίδουν το ίδιο σκάφο. Ναι, αλλά παρατήρησες κάτι. Η ομάδα ξεκίνησε με ένα υπέρβαρο ρόστερ, κοντά 36-37 ποδοσφαιριστές. Σίγουρα. Και σίγουρα. Τώρα έχει 26 το ρόστερ. Σίγουρα, της. Αλλά είδα επίσης ότι. Είναι μια ομάδα που λειτουργεί με την έννοια της ευκαιρία. Δηλαδή παίρνει πολλούς ποδοσφαιριστές στην ίδια θέση και σιγά σιγά διαμορφώνει. Συμφωνώ, βασικές αλλά εκλογές. Επίσης είδα ότι ξεκίνησε την σεζόν από τον Ιούλιο με έναν υπέρβαρο μπίσεσβαρ. Με ένα Λέοβατς ο οποίος δεν μπορούσε να ανέβει μέχρι το κέντρο και έφτασα το Δεκέμβριο να μπορεί ο Μπίσεσβαρ να βγάζει. Ναι, με ένα κακό κρέσπο, ο οποίος τον είχαν φάει όταν είχαν. Πριν έρθει καν στην ομάδα, τον είχαν φάει ότι θα βγει άχρηστος. Πρώτος είχα καλύτερος εγώ. Και έφτασε το Δεκέμβριο ο κρέσπο να είναι Κοντρέρας, ο Λέοβατς να γίνει Λίνο. Και ο Μπίσεσβαρ να βγάζει ολόκληρο παιχνίδι. Έχω μια απορία. Ο Πάοκ συνεχίζει αυτό το πολύ μεγάλο φορτίο αγώνων. Έχω πει το πρόγραμμά του. Τις επόμενες 5 Τετάρτες θα παίξει παιχνίδια. Θα παίξει. Παίζει παιχνίδια ανά 3 ημέρες συνεχόμενα. Συνεχόμενα. Έτσι. Πώς θα μπορέσει να αντέξει όλο αυτό το όγκο παιχνιδιών. Θα το αντέξει με βάση την πολύ καλή φυσική κατάσταση που έχει αυτή τη στιγμή. Το οποίο φρόντισε να κάνει ο Ίβιτς με τους γυμναστές που άλλαξε. Μέχρι στιγμή. Άρα έχουμε ακόμα ένα μήνα να τον κρίνουμε τον ΠΑΟΚ. Καλά, σίγουρα. Σίγουρα. Επίσης, δεν έχει μπει ακόμα στην ομάδα ο Ενρίκε, ο οποίος είναι βασικός. Δεν μου άρεσε εμένα αυτός ο Ενρίκε. Θα δεις. Κάνει υπομονή. Δεν μου έκανε την αίσθηση που μου έκανε ο Γκάρι Ροντρίγκες, τον ήξερα κλείσει από την Έλτσε. Να έρθει και ο Άρντα, ο οποίος θα δώσει λύσεις. Τον Άρντα δεν ξέρω, είναι καλή λύση. Στο δεκάρι, που θα δώσει και φαντασία και το απρόοπτο. Και να μπει και ο Φορ, ο οποίος να μπολιαστεί με την ομάδα. Οπότε σε ένα μήνα θα είναι ακόμα καλύτερη ομάδα από ό,τι είναι τώρα. Ποιο είναι το βασικό αφήγημα του ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικά, ποιο σχηματισμό σου ταιριάζει περισσότερο, βάση ρόστερ, βάση περιοχή. Βασικά είναι αυτό, 4-2-3-1. Αυτό που παίζει από την αρχή. Ναι, ναι, το 4-2-3-1 με τους δύο κόφτες. Με Τσίμιροτ Κάνιες. Μπροστά ένα δεκάρι, εγώ θα αποτιμήσω τον Ουάρντα από τον Μπίσεσβαρ. Ο Κάτσε εναλλακτικό για τα μάτς Κυπέλλου και πρωταθλήματος του Κυπέλλου. Ειδικό ρόλο κάνει. Ο Κάτσε έπρεπε από την αρχή τη σεζόν να μην φύγει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το διώξανε. Το μάτς με την Τρίπολη πρέπει να πάρει φανέλα βασικού. Φανέλα βασικού όχι, αλλά να ξεκουράσει τον Κάνιας. Γιατί ο Κάνιας θα τα παίξει μετά το 60, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ο Κάνιας κουράστηκε και στο προηγούμενο μάτς. Πρέπει και σε αυτό με την Τρίπολη στο 60 να βγει. Το μάτς με την Ξάνθη θα πηγαίνει, τα φοβάσαι ή πιστεύεις ότι το ντεφορμάρισμα της Ξάνθης είναι τέτοιο που θα σε... Τα μάτς με την Ξάνθη θα παίξει νομίζω ο Ίβιτ γιατί είναι και έξυπνος. Δεν θα παίξει 4-2-3-1, θα παίξει πάλι 3-5-2 για να παίξει πιο συντηρητικά.
Και αν του βγει μπροστά, θα του βγει. Πρώτο μάτσο που το παίζει. Στα Πηγάδια την Πέμπτη, 7.30 ώρα την άλλη εβδομάδα. Πέρασε. Οπότε 3-5-2 θα παίζει. Πέρασε ο Σέρβο. Πέρασε. Κλείσε. Καλό βράδυ. Για. Ελάχιστο δευτερολέπτο και τα λέμε σε λίγο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Εδώ είμαστε, απεστράψαμε, όπως λέει και ο Δημήτρης Κανελάκης, ματεδάκια θέματα. Είμαστε εδώ. Κύριε, το γραμμένο έχει καιρό να βγάλει. Ποιον από όλους, ποιο γραμμένο, ρε. Το Βαγγέλη. Το Βαγγέλη. Το Βαγγέλη. Καλημέρα, φίλε. Έλα, φίλε. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα, φίλε. Άνεψε ο Χατζινάκο εδώ πέρα. Άνεψε ο Χατζινάκο. Άνεψε ο Χατζινάκο, μου αρέσεις. Λοιπόν. Γεια σου γιατρέ μου λοιπόν. Να πούμε δύο λογάκια τώρα, επειδή την άλλη φορά, την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει, μου είχες κάνει μια ανάλυση του προγράμματος που είχε Όφη. Ναι, το ανέλησαμε πολύ καλά και δείξαμε. Και τι, πόσο βλέπεις αυτό το πρόγραμμα, δηλαδή δεν βγαίνει μάλλον. Δύσκολο. Κοιτάξτε, ο Όφη αυτή τη στιγμή έχει κάνει μια μεταγραφική ρελάνς. Ναι. Το μάτς το κομβικό για μένα είναι το παιχνίδι του Σαββάτου που θα δούμε στα Τρίκαλα. Αν ο Βοσνιάδης κάνει νίκη επειδή έχει και δύο μάτς. Που παίζει ο Μαύρος Πιτ. Μετά τον Απόλλωνα Αθηνών. Ναι. Πιστεύω ότι είναι η πρώτη ήττα το Απόλλωνα. Που στα Τρίκαλα παίζει. Ναι, 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 τρεις το μεσημέρι. Και αυτό έχει σχέση με τον Όφη δηλαδή τώρα. Όχι, όχι. Ο Όφη αυτή τη στιγμή μπροστά του έχει περάσει ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Μέχρι να ξαναπαίξει το πολύ δύσκολο παιχνίδι που έρχεται, που είναι το επόμενο. Νομίζω με τα Τρίκαλα εντός έδρας έχει μια πολύ καλή ροή προγράμματος. Ρε σε γιατρέ, έχεις γίνει αναλυτής των επόμενων 10 αγωνιστικών. Βλέπω μπροστά. Πρώτα με τον Όφη, τώρα μίλησες και. Περίμενε, μίλησες και για τον ΠΑΟΚ, τον οποίο εγώ ξέρεις πόσο το χωνεύω σαν Αριανός. Έκανες μια ανάλυση 10 αγωνιστικών μπροστά. Δηλαδή έχεις, είσαι ωραίος αναλυτής με το πρόγραμμα μπροστά, να πούμε 10 αγωνιστικών μπροστά. Κοίταξε, για μένα προσωπικά αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει μια κομβική τετράδα εκτός έδρας παιχνιδιών που θα παίξει δεύτερο γύρο εντός. Τα αναλύσαμε, τα είπαμε, είναι το παιχνίδι με τον Αγροτικό, με τη Σπάρτη, με τον Απόλλωνα και τη Λαμία. Εσύ είσαι ένας ωραίος αναλυτής 10 αγωνιστικών με το μπλοκάκι του προγράμματος, δηλαδή, μου λες τώρα. Κοίταξε, πολλές φορές στο ποδόσφαιρο υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες. Δηλαδή, μπορεί να δεις σε βάθος προγράμματος αδιάφορες ομάδες που μπορεί, ας πούμε, να σου κόψει καλυθέα βαθμούς. Μπορεί κάποιος εκεί από τους ανταγωνιστές. Εντάξει, η καλυθέα μου κόψε βαθμούς γιατί έκανα το λάθος να μην τις βάλω 4 ενώ μπορούσα. Τώρα είναι κάτερον. Αυτά δεν τα βλέπεις όμως. Ότι εγώ την καλυθέα έπρεπε να είναι το μάτς 0-4 στο ημίχρονο. Αυτό δεν το αναλύεις όμως. Έχασες και κέρδισε εκεί πέρα μέσα ο Όφη. Ο Όφη έχει κάνει μια τεράστια απώλεια. Έχασε από τη Λαμία στην έδρα του. Αλλά από... Τώρα, αν μιλάμε για Τρίκαλα και Όφη και Αγροτικό Αστέρα, ξέρεις ότι είναι... τελευταία φορά σου είπα, όταν είχα βγει στον αέρα, σου είπα 7, τα 7 ενδέκατα τη ενδεκάδα του Άρη, όταν παίξουν τον Ολυμπιακό, είναι διαφορετικά. Τον ήπιαμε κιόλα. Τα μάτς που παίζει ο Άρης, η επόμενη τετράδα, με τι βαθμολογική συγκομιδή είσαι ικανοποιημένο. Την επόμενη τριάδα θες να πεις. Τριάδα, τετράδα, την είπα. Ποια είναι. Εγώ ξέρω τα τρία εκτός. Τέσσερα έχεις εκτός. Τέσσερα εκτός. Γιατί με τον Παθρακικό δεν παίζεις μέσα. Το επόμενο τόσο είναι με την Καρδίτσα, πρεμιέρα πρώτου γύρου. Έχεις 4 εκτός. 10 πόντους είμαι ευχαριστημένος. Με 10 πόντους. 10 στα 12 θες να πάρεις. Με 10 πόντους, ναι. Βγήκες κατηγορία μου πάρεις 10 πόντους. Με τι πρέπει να είμαι ευχαριστημένος, ρε φίλε, με συγχωρείς δηλαδή. Με τι πρέπει να είμαι ευχαριστημένος. Να κάνω δηλαδή 2 νίκες στα 4. Ναι, είναι πολύ. Με τι πρέπει να είμαι ευχαριστημένος. Όταν έπαιξα σήμερα, περίμενε. Όταν έπαιξα σήμερα με το Μακουτά. Με τον Αναγνωστόπουλο, με τον αμυντικό των άλλων και κάνουμε κριτική για το σημερινό το παιχνίδι. Όταν έπαιξα σήμερα με τα τρίτα, όχι με τα δεύτερα, με τα τρίτα. Και πρέπει να κάνουμε ανάλυση τώρα με τι πρέπει να είμαι ευχαριστημένος. Όταν ο Αναστόπουλος έκανε τη μεγάλη μαγιά στο τέλος των δηλώσεων και είπε, κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση και δεν μίλησε καν για διαιτησία.
Έκανε μαγιά και το έκανε αυτό. Το σημερινό παιχνίδι για τον Γιατί κρατάει για να έχει. Είναι μάγκα ο Αναστόπουλος. Κρατάει για να έχει. Κοίταξε, το γεγονός ότι πρέπει να κάνει σωστή επικοινωνιακή διαχείριση στις λεπτά ζητήματα όπως το ζήτημα της διαιτησίας, ειδικά σε ένα χώρο ευαίσθητο όπως είναι η Β' Εθνική που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η διαιτησία. Συμφωνώ σε αυτό, γιατί παίζει ένα 70-30. 70 η ομάδα, 30 τα επικοινωνιακά. Η Λάρισα πρέπει να ανέβει και πάλι. Να μην σου πω 60-40. Και γλύψιμο. Και καλά, από εκεί και πέρα. Λοιπόν, το λάθος που κάνεις είναι ότι έχεις βάλει όλα τα προγράμματα. Τι κάνει ο Άρης, το πραγμάτο των αντιπάλων του. Έκανες ο λάθος, τι κάνει ο ΠΑΟΚ, το πρόγραμμα των αντιπάλων του. Που εγώ δεν ξέρεις ότι δεν τους γουστάρω. Από εκεί και πέρα, μίλα λίγο και για την ομάδα σου. Κάνε και μια ανάλυση για το τι γίνεται και με τη δική σου την ομάδα. Μα αυτό το πράγμα βγάζεις μια αντιπάθεια, η οποία δεν έχει λόγο να έχει. Άκου φίλε μου καλέ, όταν θα παίρνεις. Γιατί πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα υπολογίσεις μπορεί να παίξουν και το ρόλο τους. Θυμάσαι τι ήταν αυτό που δεν σε άφησε να ανέβεις κατηγορία τη χρονιά το με τον Πασεραϊκό. Το ξέρω και το έχω πει και με τον Κωστή. Τη χρονιά με τον Πασεραϊκό. Πάρα πολύ. Τι έγινε. Πάρα πολύ καλά. Τι έγινε. Δεν υπολόγισες το μάτς με τη Δράμα. Το άφησες. Έγκλημα. Έγκλημα. Λοιπόν, εγώ όταν έβλεπα το παιχνίδι με τη Δράμα, λέω χάσαμε την κατηγορία. Έβλεπα αυτό το παιχνίδι, είπα ότι χάσαμε την κατηγορία. Θα σου δώσω κάποιες παραμέτρους, αγαπητέ μου φίλε. Αποσύρθηκε ο Παθρακικός. Έχω 6 βαθμούς έτσι. Πάμε παρακάτω. Πανελευσιακός Καλονί είναι στα Σχοινιά. Έτοιμοι για αυτή. Να παραδώσουν πνεύμα. Πόσες ομάδες πέφτουν από την κατηγορία. Υποτίθεται, ξέρω εγώ, 4 πέφτουν κάνουν καβού. Ήδη 3 είναι πεσμένες. Πολλές αδιάφορες. Πιά το αγόρι μου γλυκό. Έλα, αγόρι μου. Έλα τώρα, πρέπει να τα καταλαβαίνουμε αυτά. Πάμε. Έλα. Δεν θα κάνω τώρα εδώ πέρα μαθήματα. Σε παρακαλώ. Μ' αρέσει, Βασίλη. Τι να κάνω, εντάξει, κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν παρακολουθήσει ποτέ που. Β' Εθνική. Άστο. Θα με εκνευρίσει, δεν πειράζει. Καλά έκανε. Έχει την έντασή του, θα τα μαθαίνει σιγά-σιγά ο κόσμο. Καλημέρα. Αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα. Γεια σου, παλικάρια. Καλώ στην Πιερικάρα μα. Πιερικό. Τι γίνεται. Καμπερίδη έχασε το πρώτο μάτσο. Να ρωτήσω, γιατί έτσι, μήπως το μίσος, η εμπάθεια αν θέλεις με τον Παναθηναϊκό, έχει ταξική ή ιδεολογική προσέγγιση. Έχει, ναι. Ταξική. Έχει. Σε έπιασε ο Κυρκός. Έχει. Μάλιστα. Είναι δηλαδή κομμουνισταράς ο γιατρός. Έχει. Εκπροσωπεί κάτι συγκεκριμένη ομάδα και το τουπέ των οπαδών του είναι σαν να ακούς το μέσο νεοδημοκράτη. Άστα. Αλλά στο λιγό υφάκι μου χρωστάτε ρε την εξουσία. Κάτι τέτοιο αυτή είναι. Να ακούει άλλο θα χτυπιέται. Μα έχω λέει ευρωπαϊκή ιστορία. Πες μου τις διακρίσεις του Παναθηναϊκού. Μέχρι και η Γαλατάσαρα έχει ευρωπαϊκό τίτλο. Μα ήταν λέει, έπαιξα λέει το 71. Ήταν η ευνομένη ομάδα της επταετίας. Ήταν. Λοιπόν. Έχει μείνει στην ιστορία αυτό. Τι ναι, ακριβώς. Δεν φεύγει στάμπα. Τώρα. Επειδή στο τέλος κάνουμε ταμείο, θα πω ότι. Βελτιωμένη, κύριε Κώστα. Μου ναι. Αρέσει σιγά σιγά, παίζει ναι, καλά. Ναι. Γλύφει τώρα, γλύφει. Όχι, δεν γλύφω, αντικειμενικά μιλάω. Ούτε την άκρη συμπαθώ, αλλά λέω κάτι ποδοσφαιρικά. Εάν βγει αυτός ο Αραούχο. Ωραία τελειώματα. Πεστούρα, Αραουχάρας. Και ο άλλος, ο Πάκο αριστερός που τον είδαμε πολύ μάγουλο. Η μεγάλη επιστροφή είναι ο Βάργας, είναι ανοιγής και... Αυτός ο Βινίσιος, να τον δούμε κι αυτόν. Αλλά θέλω οπωσδήποτε την επιστροφή του Τσικρίσκη. Ο Τσικρίσκη του Τζέισου. Ο Βάργας δεν σου άρεσε. Ναι. Θες τον Ιησού. Ναι, επειδή το μάτσο αυτό δεν το είδα, είδα τον ΠΑΟΚ. Στο γαργαλιάρικο. Λάρισα ΠΑΟΚ είχε πολύ. Είδα Λάρισα ΠΑΟΚ. Πολύ ίντρικα. Εδώ στη γειτονιά που πηγαίνω. Σήμερα αυτό το πράγμα που γινόταν στην καφετηρία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στο μάτσα Άρης Ολυμπιακού, ούτε τον ΠΑΟΚ δεν υποστηρίζαν τόσο φανατικά όσο θέλουν υποστηρίζαν το κύπνο, τον Άρη. Θέλουν πιο αδύναμο αντίπαλο να περάσει. Πω. Έχουν και λογική στη σκέψη. Λοιπόν, χαμός γινόταν. Το ίδιο να μείνει ο Ολυμπιακός έξω. Αλλά αυτό δραματικά. Αλλά Κωστή, θα σου πω κάτι τώρα. Ναι. Λοιπόν. Βιάζεσαι πολύ για να λες τώρα ότι ο Ιβιτς θα περάσει από Ολυμπιακό και τέτοια και τα λοιπά. Ο Ιβιτς, άλλο ήθελα να πω. Λοιπόν, λίγο να τελειώσω. Μισό λεπτό. Πες ότι ο Μελισσανίδης σε 2 χρόνια θέλει να ρίξει λεφτά.
Και ο Ήβετς έχει κάνει μια ομάδα εδώ τρανή. Και του λέει: θέλω να σου δίνω 500 χιλιάρια και ένα εκατομμύριο. Δεν το παίζει ή ο οποιοδήποτε παράγων. Ο Μαρινάκης λέγεται, ο Βαρδινογιάννης λέγεται κτλ. Ο Ήβετς λέει: εγώ δεν μένω στα στενά του ΠΑΟΚ. Είμαι προπονητής και αύριο μπορώ να πάω στην Ντόρτμουντ, αύριο μπορώ να πάω στη Σάρκε, στο Αποέλ, στον Πανιόνιο, στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ. Αυτό το περνάει ο Ήβετς πανέξυπνα. Δηλαδή λέει: εγώ ρε παιδιά είμαι προπονητής, δεν είμαι οπαδός. Είμαι προπονητής. Σαν προπονητή θέλω να με κρίνετε, όχι σαν ΠΑΟΚ. Ναι, την άκουσα την ανάλυση. Ναι. Θα σου πω το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει να αντιμετωπίσει το Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ατρόμητο, Πανιόνιο, Ξάνθη. Σε αυτά τα μάτσου εγώ θα τον κρίνω. Ότι παρουσιάζει θεαματική βελτίωση είναι γεγονός. Αλλά ως τώρα οι επιτυχίες, οι αναμφισβήτητες, προέρχονται από αντιμετώπιση με τα λιμά. Λιμά. Τώρα, με αυτές τις έξι ομάδες που είπα, εάν συνεχίσει κατά τον ίδιο τρόπο και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο, θα πούμε μπράβο και θα χειροκροτήσουμε. Δεν μου λες, αυτός ο Πετρίδης που πέθανε από την ΑΕΚ, τον ήξερες? Ναι. Τον πρόλαβες? Εγώ δεν τον... βέβαια, ήταν με τον Παπά Αποστόλου μαζί. Ναι. Συμπαίχτες, με τον Μαρτίτσι, με τον Νεστορίδη. Ναι. Δεκαετία 50. 50, ε. Ναι. Ναι, δεκαετία 50. Ήταν. Στα χάφ έπαιζε. Ναι, δεν έχω ακούσει γι' αυτόν. Στα χάφ έπαιζε. Δεν τον είδε. Δεν, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Όχι το ιδιαίτερο. Μάλιστα. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Εκείνη η ομάδα της δεκαετίας του 50 είχε αστέρια τον Σεραφίδη τον τερματοφύλακα, τον Νεστορίδη. Την πρόλαβες να τη δεις? Βέβαια. Πότε είσαι γεννημένος? Στα μέσα του 50 δηλαδή και μετά. Εγώ είμαι το 46. 46. Λοιπόν. Τι 46? Το 46 είσαι? Ναι. Α, την πρόλαβες, μπορεί. 58, 59, 60 πρόλαβες. Ναι. Την πρόλαβα σου λέω. Ερχόταν εδώ την ΑΕΚ, την έβλεπες? Εδώ σε ένα παιχνίδι είχε έρθει και ο Νεστορίδης το 1962. Ναι. Όταν ανεβήκαμε στην Αλφαεθνική. Όχι, Χαριλάου, Τούμπα, πήγαινες να τη δεις την ΑΕΚ τότε? Στην Τούμπα πήγαινα ως επιτοπλίστων, γιατί εδώ την περίοδο 59-60 όταν έγινε η Αλφαεθνική έβλεπα και τον Μέγα Αλέξανδρο Κατερίνης. Άρα την ΑΕΚ δεν την είδες Χαριλάου, Τούμπα και Καφτατζόγλιο? Την είδα σου λέω, όχι Χαριλάου. Όχι. Την είδα είδα στο Καφτατζόγλιο, την είδα με τον Ηρακλή, με Καραπατή τερματοφύλακα. Ο Ηρακλής. Και... Στα επεισόδια του 59-60 πάω ΚΑΕΚ ήσουνα? Όχι, ήμουνα σε παιχνίδι που πάω ΚΑΕΚ που κέρδισε 0-1 η ΑΕΚ με γκολ του Νεστορίδη, όταν ο Κανάκης, άλλος μεγάλος παίκτης, ναι, ο Γιάννης ο Κανάκης, κάνει στο 85 μία κάθετη πάσα και φεύγει ο Νεστορίδης και πάει από τη μία ο Χασιώτης και από τη μία και ο Βανίδης, λέω θα τον κόψουμε στη μέση. Και περνάει ανάμεσα και χτυπάνε τα κεφάλια και πέφτουν κάτω και βγαίνει μπροστά στον Λάκη τον Πρόγιο, ναι, και κάνει μια προσποίηση, φεύγει ο Πρόγιος από τα δεξιά και με το Μητάκι την έστειλε στην άλλη τη γωνία. Όταν ο πατέρας μου συγχωρεμένος πλάκωσε τον Παπαποστόλου στην Τούμπα, ήσουν σε εκεί το μάτς? Όχι. Δεν ήσουν. Εγώ το σου λέω. Γαρσία, ο πατέρας μου. Εγώ σου λέω, σου είπα ποιο παιχνίδι είδα. Τώρα που έγιναν τα επεισόδια, ο Χασιώτης όρμηξε στον Άμπο, αν θυμάμαι, δεν ήσουν. Ήταν ο Οξύδημος ο Μηταράς. Ο Χασιώτης, ο Μηταράς, έπεσε ξύλο. Γιατί βάλανε, δεν δεχόταν ο ΠΑΟΚ την ήττα 1-2 με τον Εστραδίδη και τον πέσανε μαγειδονομάχηρα, πούμε, ναι. Επίσης, Κωστή, είχε ένα φοβερό εξτρεμιάκι τον Εμμανουηλίδης. Φοβερό έξτρεμ. Ο Χασιώτης του σκότωνε με τον πώς το λένε τον άλλο, τον center back, τον Λιτόπουλο, σκοτώναν τον κόσμο. Ναι. Μετά έρθει ο Λιτόπουλος. Αλλά ο Νεστορίδης σε εκείνη την ΑΕΚ με Παπαποστόλου ήταν. Ο Παπαποστόλου καλός παίκτης. Ναι. Πέθανε κι αυτό σήμερα. Ο Παπαποστόλου ήταν όπως ήταν ο Πολυχρονίου στον Ολυμπιακό. Πέθανε κι αυτό σήμερα.
Όπως ήταν ο Κώστας ο Πολυχρονίου. Αλλά εγώ στο Καταζόγλιο όταν έβαλε γκολ ο Κώστας Καραπατής έπαιζε στη μεγάλη περιοχή επάνω, μεταξύ πέναλτι και μεγάλης περιοχής. Και τον βλέπει ο Νεστορίδης τώρα λίγο πιο κάτω από το κέντρο έτσι και τον κρεμάει και τον κάνει το μεσαίο το δάχτυλο από μακριά. Και αρχίζει να τον κυνηγάει, αυτό το θυμάμαι σαν τώρα. Ποιος? Αρχίζει να τον κυνηγάει ο Καραπατής μέσα στο γήπεδο για να τον δείρει. Τον Νεστορίδη. Ξέρεις ότι ο Καραπατής, και τελειώνουμε με αυτό, είναι 87 χρονών και κάνει τζόγκινγκ 5 χιλιόμετρα κάθε μέρα. Εγώ θα σου πω το άλλο όμως. Πριν από 5 χρόνια στα 82 που ήρθε εδώ και τον βραβέψαμε, ναι. που ήμουν κολλητός του, ναι. Και με σύστησε και τουλάχιστον τον Πετρόπουλο, ναι. Στον Εφέλη το ξενοδοχείο, ναι. Όταν ήταν... πες την ιστορία. Λοιπόν, καθόταν στην καρέκλα στα 82 και ακουμπούσε το πόδι τη φτέρνα του στο αυτί, ναι. Στα 82. Μπράβο. Έκλεισες. Πάμε. Άντε, γεια σας. Γεια σου, Γιώργο. Να απαντήσουμε σε μηνύματα. Αθλητής. Σόμπαρε, στο 82. Ο Καραπατής, φοβερός αθλητής. Φτέρνα. Τι είδε τώρα. Τι μου λέρε. 87, κάνουμε στα 80, 87 χρονών, 50 λεπτά τα 5 χιλιόμετρα. 87 λοιπόν, χρονών. Να απαντήσουμε σε κάποια μηνύματα. Όχι, να πάμε στον κόσμο. Μετά. Στον κόσμο. Καλημέρα στον κόσμο, ναι. Γεια σας. Αθληταράς. Ο επόμενος αθλητής. Έλα, φίλε. Γεια σας, με ακούτε. Ναι. Πάμε, φωναχτά. Για δώσε λίγο, ναι. Γκάζι. Έλα, γεια σας. Τώρα πας καλά. Πάμε. Ωραία. Ήθελα να πω για την κατάπτυση συνέντευξη του Στολτιδάκου στο κότρα.gr. Τι έκανε ο Στολτίδης? Για να το πήρε αυτό. Βγήκε με την κούπα του καφέ του Ολυμπιακού, ναι. Αυτής της ομάδας του Δημοσίου, της αντιπαθητικής αυτής ομάδος, της ακροδεξιάς ομάδας που... Και αυτή αφού και ο Παναθηναϊκός ήταν, ναι. Ναι, η ακροδεξιά πια ομάδα είναι Ολυμπιακός. Όνομα Κοινή Χωριό, Χρυσή Αυγή, Μίτσφιτς. Απορώ ο κύριος κτηνίατρος εκεί πως δεν τα ξέρει αυτά. Εννοείται ότι αυτά είναι πασίγνωστα. Καταρχήν να πω κάτι. Γιατί μισεί τον Παναθηναϊκό πιο πολύ ο γιατρός. Αυτά είναι τωρινά φαινόμενα. Αυτά είναι τωρινά φαινόμενα. Α, τωρινά, και τώρα τι θα μιλήσουμε για πριν 500 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός διαχρονικά έχει αυτή τη στόφα της δεξιάς ομάδας. Αστικής δεξιάς, έτσι. Εδώ μιλάμε για ναζιστικές ομάδες. Καλά, ο Παναθηναϊκός έχει την Όπο. Ναι, την οποία την έκλεισε. Καλώς. Ωραία. Δεν μου λέτε, κύριε, εσείς που είστε τόσο παρατηρητικός. Εσείς που είστε τόσο παρατηρητικός. Εσείς που είστε τόσο παρατηρητικός χθες. Είδατε τα μάτσα ο Φιξάνθη και ο Λάρισα Πάουκ τι πανό αναρτήθηκαν. Είδες λίγο το πανό στο Λάρισα Πάουκ τι έγραφε. Για τα προσφυγόπουλα. Ότι. Που επειδή ο κύριος Κούγιας, στην κόντρα που έχουμε τον κύριο Κούγια, έβαλε τα προσφυγόπουλα, είναι παιδιά μας και αυτοί λένε ότι άλλο να είσαι πρόσφυγας και άλλο υποτάκτης. Επονώντας ότι αυτοί που ήρθαν εδώ πέρα ότι είναι λιποτάκτες και δεν είναι πρόσφυγες. Συμφανή, αλλά όμως είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είστε σίγουρος, έχετε φιλτράρει. Ότι είναι όλοι λιποτάκτες. Κάτσε να ακούσουμε τον άνθρωπο τι λέει το σκεπτικό του. Ότι προφανώς αυτοί οι οποίοι είσαι. Ακούστε. Δηλαδή βρέθηκαν μέσα στο γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο. Ένας-ένας. Αυτές είναι μειονοτικές. Τους λέτε πρόσφυγες. Άνθρωποι. Ξέρετε ποια είναι η αλνούστρα για την πολίτηση, ακραίοι Ισλαμοφασίστες. Τέλος πάντων, παιδιά, εντάξει, επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ καυτό και δεν μπορείς να σαλαμιάσεις τα πάντα. Δηλαδή να παρακάμπτετε τις ακροδεξιές ρατσιστικές ομάδες του δημοσίου. Αυτή τη στιγμή, σε όλους τους οπαδικούς πυρήνες, δυστυχώς, ναι. Επειδή ναι. Είναι ένας χώρος με μεγάλη προβολή, παρισφρύνουν ακραίες. Πολιτικές εκφάνσεις, είτε από τα αριστερά, ναι, είτε από τα δεξιά. Αυτή είναι μια αλήθεια. Τις περισσότερες όμως. Ο Ολυμπιακός είναι και το πιο γκώδε σωματείο όσον αφορά το παδικό του κίνημα. Ναι, μέσα στη θύρα 7, Μίσφιτς 7, Νίκη. Ξέρουμε ποιοι είναι οι Μίσφιτς. Ναι, όντως οι Μίσφιτς. Μίσφιτς, Ερυθρόλευκη Στρατιά, γκέτο στην ΑΕΚ. Γιατί δεν τα λέτε. Υπάρχει το γκέτο στην ΑΕΚ, υπάρχουν χίλιοι δυο ιερολογίτες παλιά στον Άρη. Μιλάτε για κάτι σταγονίδια. Εδώ μιλάμε για χοντρές ψυχάλες. Λοιπόν, τώρα. Τώρα δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Καλά, γιατί μην το ξεφάζω καν, ναι. μην το παρατραβάμε. Μιλάμε ναι. Τώρα. Η ομάδα δεν είναι οπαδή. Για μένα η ομάδα είναι διοικήσεις. Α, οπότε την καταγγελία που είχατε ακούσει για κάποιον πρόεδρο που υποστηρίζει ακροδεξιό μόρφωμα και αυτή σας διέφυγε. Που φωτογράφησε ένας Άγγλος δημοσιογράφος. Τώρα εντάξει, ότι.
Έχουμε φτάσει δηλαδή, μια εποχή. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν στηρίζει κάποιο ακροδεξιόμορφο. Όπως είπατε και παραδεχτήκατε, το έκρισε. Κάποιοι άλλοι. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που έχει αυτό το στίγμα τη δεξιά ομάδα, τη ομάδα. Λοιπόν, σαστικής, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, πολλά έχει κάνει το παρελθόν. Ζήτω τον Τραμπ. Ζήτω τον Πασόκ. Ζήτω τον Τραμπ. Δηλαδή, μην μπλέκουμε την πολιτική με το ποδόσφαιρο. Πώς, αφού είναι αλληλένδετα. Καλημέρα, δυστυχώς. Ορίστε. Έλα, βίλε. Καλημέρα, κύριε Ραπτόπουλε, στην πιο ερωτική πόλη. Δεν θέλω να. Καλημέρα σας, κύριε Βαγγέλη. Δεν θέλω. Πάμε. Έλα, Βαγγέλη. Καλημέρα στο Στεφανάκο, καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στο Γιάννη τον Κυλιτίδη. Κύριε Ραπτόπουλε, εγώ σας έστειλα ένα μήνυμα, διάβασα με ευλάβεια και σεβασμό τη συνέντευξη του μεγαλοπαράγοντα του ποδοσφαίρου και τέτοιοι άνθρωποι τιμάνε τον αθλητικό χώρο. Βέβαια. Και ακούω και τις δηλώσεις και του Προέδρου της Λάρισας, τις, δεν ξέρω τις ακούσατε κύριε Ραπτόπουλε. Ποιες από όλες. Μετά το μάτς βεβαίως. Βέβαια, δηλαδή... Τέτοιοι άνθρωποι που δεν έχουν, έχουν όλη την αγνή διάθεση ναι. να προσφέρουν στο ελληνικό αθλητισμό και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί τους απομακρύνουμε κύριε Ραπτόπουλε, δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, να περεκτρέπονται καμιά φορά κι αυτοί. Μα πιστεύω ότι να, ο μεγαλομέτωχος των Τρικάλων, τι άλλο πρέπει να κάνει αυτός ο άνθρωπος για αυτή την ομάδα. Ναι. Τα έχει κάνει όλα. Τα έχει κάνει όλα, μέχρι και τον υπτάμενο προπονητή έχει φέρει. Ναι. Δηλαδή νομίζω ότι θα πρέπει και εσείς από την πλευρά σας να προσπαθήσετε περισσότερο. Γιατί σας έχω πει ότι κάποτε στη Γάμα Εθνική ένας προπονητής κρύφτηκε κάτω από το φορτηγό όταν πήγαινε το πρωί σπίτι του. Εντάξει, παλιό είναι. Γιατί δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα στην πολυκατοικία, τον περιμένανε. Τέσσερις από την Κατερίνη. Ωραία, πες τίποτα που το ξέρει ο κόσμος. Άσε τώρα αυτά που ξέρουν 10 άτομα. Πες τίποτα. Δεν λες, Κωστάκη μου, που μου επιτρέπει να σε λέω, Κωστάκη. Εσύ που λες ότι εμείς θα πάμε στην Τουρκία και θα έχουμε το Οθωμανικό δίκαιο από δίπλα μας. Ποιος είναι ο προπονητής Βρεσινός Μαλισπορ? Ποιος είναι. Ποιος είναι, για πες. Εσύ ξέρεις ένα παίχτη να μου πεις από αυτή την ομάδα της γειτονικής χώρας? Όχι. Γιατί το προδικάζεις ότι εμείς θα μας κάνουν αυτή Οθωμανικό δίκαιο? Είδα στιγμιότυπα. Είδε στιγμιότυπα. Ναι. Ο τεχνικός διευθυντής ξέρεις ποιος είναι? Ποιος είναι? Δεν ξέρεις ποιος είναι. Γερμανός είναι. Γερμανός. Βέβαια. Είναι μια ομάδα που πριν 2 χρόνια έπαιζε στις πιο μικρές κατηγορίες. Δηλαδή πώς το καταδικάζεις, δηλαδή το προδικάζεις. Το Παλιάν Καρασπόρ είναι η συγκεκριμένη ομάδα. Στην ουσία δηλαδή, είναι μια διάδοχη κατάσταση. Και μάλιστα ναι, δηλαδή, πόσο γνωρίζουν έχει και την εύνοια του Ερντογάν. Το συγκεκριμένο κλαμπ. Αυτά πιστεύω, Βασίλη μου, ότι δεν ανήκουν στον αθλητισμό. Είναι... Και εγώ δεν θέλω εμπλοκή της πολιτικής στον αθλητισμό. Όχι, δηλαδή, είναι δυστυχώς όμως, επειδή υπάρχει αυτή η λάμψη μέσα από τις αθλητικές επιτυχίες, έρχονται οι πολιτικοί και κεφαλαιοποιούν αυτή τη λάμψη. Διαπλοκή υπάρχει. Τι να κάνεις. Κοιτάξτε να δείτε. Σκέψη πώς φωτομοντέλα και αθλητές έχουν γίνει πολιτικοί. Μόνο και μόνο λόγω. Επειδή πλησιάζει το Αγίου Βαλεντίνου, ναι. στις 15 του... 14 Τρίτη και έχουμε και Champions League, ξεκινάει η Champions League, βέβαια, δηλαδή 15 που είναι Τετάρτη θα πάτε παρέα να το δείτε το μάτς. 3 το μεσημέρι μας τέβος μου, δεν κάνει εκπομπή. Το έχει υποσχεθεί. Άνα μπράβο. Όχι, θα φύγει μία ώρα νωρίτερα. Θα πάρει άδεια από τον κύριο Κόκκινο. Ναι. Μάλι μόνο μου θα τα βγάλω πέρα. Θα τα βγάλει, μια χαρά είναι ο Γρηγόρης. Ναι, γιατί να μην τα βγάλετε κύριε, να μην τα βγάλει και ο κύριος Κόκκινος κύριε Ραπτόπουλε. Εξάλλου θα έγινε μετάδοση. Είμαι δεν είναι. Εσείς δεν δικαιούν άνα είναι. Μπράβο. Αυτό, ο Στράντζαρης με τον Γιαναμπά. Και να πω και τον Αριανό που παραπονέθηκε πριν ότι έχασε από την Καλυθέα με 2 γκολ του Τσίπρα και 1 σέντρα του Λεβέντη. Ναι, αλλά σε εκείνο το μάτς έχασε από τον Κουρμπανά, αλλά πληρώθηκαν τα παιδιά εκεί, κύριε Ραπτόπουλε. Αιδίες, πάμε να γράμμα. Αιδίες τώρα. Αιδίες. Έλα, φίλε. Έλα, Ραπ. Έλα, καλέ, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα και στην οικογένεια. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Λοιπόν, αρχικά, Βασίλης είμαι, από Ηλίουπολη Αττικής όμως. Μ' αρέσεις. Χαραβιακός είσαι, ρε. Όχι, Ολυμπιακός. Όχι, Χαραβιακό έπαιζα. Παναθηναϊκός είσαι. Πότε έπαιζες, ρε, Χαραβιακό? Πρόλαβες την Ρατζούρη. Έπαιζα πριν κάμια 10 χρόνια. Ίδια φανέλα με την Ίντερ τη διατηρή εκεί. Ναι, Ρατζούρη.
Νερατζούρι, νερατζούρι. Νερατζούρι, νερατζούρι. Αλλά έχουμε και γαλάζια. Αγαπήσαμε Χαραβιακό. Έχω παρακολουθήσει εγώ Χαραβιακό, Ιωνικό 01, το 92. 9 σερή χρόνια βάλα. Τι ξύλο. Χαραβιακό, Ιωνικό, με Αλέφαντο Ιωνικό. 01 στην Ηλιούπολη, το ξέρω. Όχι. Το καλά. Το ξέρω το 92-93. Πω πω τι ωραία πράγματα. Μου τα έλεγε ο πατέρα μου. Λοιπόν, πήρα να σου πω εγώ αρχικά. Είμαι Λίβερπουλ. Ναι. Είσαι Λίβερπουλ. Αρχικά, ναι, υποστηρίζω Λίβερπουλ. Και από Ελλάδα. Με το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν ασχολούμαι τόσο, με τον μπάσκετ ασχολούμαι. Στο μπάσκετ υποστηρίζω περισσότερο Ολυμπιακό. Καλά πήγε σήμερα, μεγάλη νίκη έκανε. Όντως, μεγάλη νίκη. Εύκολα επικράτησαμε, πιστεύω. Έσβησαν και λίγο οι μηχανές στο δεύτερο ημίχρονο. Με 9 παίχτες πήγες να βγάλεις παιχνίδι στην Ευρωλίγα στη Μακρινό Καζάν. Εντάξει, λογικό δεν να. 56 πόντους σε ένα ημίχρονο, τρομερή παραγωγικότητα. Ικανοποιημένος. Αρχικά ήθελα να πω στον κύριο Ραπτόπουλο να συνεχίσει να έχει τον γιατρό δίπλα του. Ο οποίος πόσο χρόνο είσαι, γιατρέ? 37. Πόσο είσαι? 37. Φώναξε τον. 37. Μια χαρά. Ξέρει, κύριε Ραπ, ξέρει πολύ μπάλα και θα ήθελα να τον δω και στη Μαρμίτα. Στη Μαρμίτα δεν θέλει να έρθει ο γιατρός. Όχι. Αλλά στη Μαρμίτα θα έρθει Αριανός στη θέση του ΑΕΚΤΖΙ. Κάνω μια εσωτερική αλλαγή. ΑΕΚΤΖΙ δηλαδή δεν θα έχεις από εδώ και πέρα. Όχι, φοβήθηκε και έφυγε. Λοιπόν, φίλε Βασίλη, πώς τη βλέπεις τη λίγα, να δούμε το φίλο μας. Τη Λίβερπουλ, πώς τη βλέπεις, το στόχο τον πιάσει, το Champions League φέτος, θα βγει τετράδα. Champions League θα βγει. Έπαιξε για το Champions League, για το πρωτάθλημα χθες ο Κλόπ. Εύκολα ή δύσκολα. Δεν ρίσκαρε, δεν έβαλε φορ καθαρό. Ναι, ο Ριγκί. 90 έβαλε τον Ριγκί. Ο Μινιολέ κάνει μεγάλη γκάφα στο πρώτο γκολ, αλλά βγάζει το πέναλτι, οπότε ξυλαιώνεται. Ο Ριγκί αρχικά δεν τραβάει. Δεν μπορείς να πάρεις πρωτάθλημα με ο Ριγκί center for. Τι θέλεις δηλαδή, Λουίς Σουάρες να ξαναγυρίσει, δεν γίνεται. Γιατί δεν μου φέρνει έναν Ομπαμεγιάνγκ. Ομπαμεγιάνγκ, λόγω γνωριμιών. Φυσικά. Πιστεύεις ότι είναι φάμιλος του Λουίς Σουάρες, μπορεί να κάνει τέτοια που είχε κάνει πριν 3 χρόνια ο Ρουγουανός. Δεν είναι ο Σουάρες, center for στη Λίβερπουλ για καμιά 30 χρόνια. Δεν θα πήγαινε ο Ομπαμεγιάνγκ στη Λίβερπουλ. Καλά, ο Λουίς Σουάρες πιστεύω ότι είναι το καλύτερο φορ που έχει εμφανιστεί τελευταία 30 σίγουρα. Μακρά να του δεύτε το καλύτερο φορ. Καλά, εντάξει, να λέμε. Απλά τον επισκιάζουν ο Νεϊμάρ και ο Μέση και δεν φαίνεται τόσο πολύ αξία του στην Μπαρτσελόνα. Αν αυτό το τρίδημο είναι άστο. Ο Νεϊμάρ φοβάμαι ότι θα μείνει σαν το Ρομπίνιο κι αυτό στην ιστορία. Δεν νομίζω. Το γεγονός ότι συνυπάρχει μαζί με τον καλύτερο ποδοσφαιριστή που έχει βγάλει το σύγχρονο ποδόσφαιρο το βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί όμως όταν ο Μέση στα 21 το έκανε hat-trick κόντρα στη Ρεάλ. Είχε απέναντί του ένα Ροναλντίνιο, ο οποίος τότε κένταγε. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Μέση βοηθήθηκε πάρα πολύ το δίδυμο Τσάβι Νιέστα. Ορίμασε πολύ μαζί με αυτούς. Είχε την ασφάλειά του. Τώρα έχει Αντρέ Γκόμες πίσω και. Πολύ μέτρια χαφ συγκριτικά με Τσάβι Νιέστα τα καλά τους. Λοιπόν, ένα τελευταίο και κλείνω. Ναι. Θέλω να πω στον κύριο Ραπτόπουλο να βουτήξει τον κόκκινο από το Σβέρκο και να τον φέρει κάτω Αθήνα να κάνουν ένα σόου. Να γίνει sold out εδώ πέρα, να τον γκρεμίσουμε το μαγαζί. Πού να πάμε για, στην Ηλιούπολη. Κατέβα Ηλιούπολη. Ξέρεις τι κόσμο, τι λαός υπάρχει στην Ηλιούπολη. Ωραία, τον κόκκινο το ξέρω στην Ηλιούπολη. Εννοείται. Αυτό. Θα σε γελάσω ρε ράπ, εδώ πέρα τώρα ο κόκκινος. Τι λέτε, τώρα όταν λέμε Ηλιούπολη, πού είμαστε, πιο κοντά στην Βουλιαγμένη ή πιο ψηλά. Ψηλά είναι. Ψηλά πόσο ψηλά, καρέα, φτάνουμε. Ναι, κοντά. Κατεχάκι, ξέρεις που είναι η Κατεχάκι. Είναι αυτό, μην ξέρουμε την Κατεχάκι. Όταν βγαίνει για Αττική. Κατεχάκι, πας για Αττική μετά, Αττική οδό. Έχω ζήσει 5 χρόνια κάτω, πολλά ναι. Είναι. Κοντά εκεί. Κοντά εκεί. Αγία Μαρίνα είναι. Εντάξει. Πολλούς κυκλικούς κόμους αυτή η Λίουπολη. Πώς δεν μπερδεύεστε εκεί πέρα. Γεμάτη πλατείες είναι. Πλατείες και η συνέχεια της Αργυρούπολης. Ο Χαραβιακός, τι κατηγορία είναι τώρα. Τοπικά. Ο Χαραβιακός είναι αλφα τοπικό. Παίζει με εξάρχεια, ρούφ και τέτοια.
Δεν τα ξέρω, Ραμπ, δεν ασχολούμαι με το Χαραβιακό πλέον. Δεν ασχολούμαι. Δεν σου λέω με Ελλάδα, δεν τα έχω καλά εδώ πέρα με ελληνικό ποδόσφαιρο. Πονάνε τα μάτια μου. Η ομάδα του Τσακογιάννη Λιούπολη τι κάνει, υπάρχει ή διαλύθηκε κι αυτή? Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Διάλειμμα, διάλειμμα. Πάμε στα μηνύματα και συνεχίζουμε. Για σημαία, όντως κανείς δεν είπε τίποτα, οπότε δεν είναι στην καθημερινότητα. Έχεις δίκιο, γιατρέ. Δεν είναι σαχλαμάρες, λέει. Σωστό, σωστό. Θα λαϊκίστηκα πράγματα. Πάμε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Μπάρκας, Βράνιες, Λαμπρόπουλος, Γκάλο, Ντίντα, Ξημώας, Γιώκασον, Γαλανόπουλος, Βάργας, Μπακασέτας και Αραούχος σε 4-4-2 Ρόμβο. Εμίλιο Σαϊκάρα, Σαλόνικα. Δηλαδή τον Πατή τον έχετε βγάλει εκτός ενδεκάδας πλέον. Ναι. Και έχουν βγάλει και τον. Και τον Μάνταλο. Έβγαλε το Μάνταλο. Πω, πω, αυτός ο Μάνταλος αντιαισθητικός είναι, τον θέλουν οι αξίδες πλέον. Καλύτερος του Μπακασέτα είναι. Σαφέστατα, σαν δεύτερο φόρ. Βέβαια. Λοιπόν, θα έρθει και ο Ασλαμάς και ο Γιώργος. 876, θα έρθει και ο Αριανός. Ο Βασίλης, ο Αριψιός Χατζινάκου. Ο Παδός του Άρη. Λοιπόν, αν είναι νεροκουβαλητές της Μπάρτσα, οι παγωτατζίδες με προπονητή τον. Για πέτο τι είναι, λέει. Εννοείται ότι το Σιμεώνε, μάλλον. Για την Ατλέτικο. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Σιμεώνε έχει σύνολο. Έχει 11 όσους χρησιμοποιεί στρατιώτες. Δεν έχει το superstar. Ναι, ρε φίλε, και άμα βιολογικά τσαρτάρουν αυτοί, τελείωσε η Ατλέτικο. Η Ατλέτικο, δηλαδή, η πολεμική της είναι. Είναι τέτοια η ποιότητα του MSN. Ναι. Όταν είναι σε μέρα, ό,τι και να βάλεις. Οι άλλοι απλά συνυπάρχουν στην δεκάδα. Πάνε κόσμο, καλημέρα. Είδαμε και εμείς που πήραμε τον Νικού Σαβαλέθια από την Μπαρτσελόνα τι μας προσέφερα. Καλώς τώρα. Έλα, Ραπ, εγώ είμαι. Εσύ, φίλε. Μια χαρά, εσύ είσαι. Έλα. Γεια σου, όλη την παρέα. Γεια σου, Στέφανε. Γεια σου, γιατρέ, μεγάλε. Γεια σου, ρε παλίκα, ρε. Καλημέρα. Λοιπόν, Ραπτό που λέγα με γαργάρα. Γαργάρα. Γαργάρα, τι γαργάρα έκανε αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, Καλαμαρία, τι έκανε από τον Κυριακό, ξέρει. Το ξέρουμε, 2-2, με στην Άουσα. Γιατρέ, σημεί, δεν θέλω να το. Σε συμπαθώ πάρα πολύ. Δεν τοποθετηθεί, ναι. Γιατί το καλατζίδι βγάζει ένα μίσο. Ναι, για πες. Η γαργάρα, ξέρει ποια είναι. Ναι. 2-2 στραβοπάτημα, έτσι. Μάλιστα. Ποιο ήταν διαιτή, ξέρει. Ο διαιτή ήταν αυτό που είχε φάει τον Ανδρώνη πέρσι. Αυτό ήταν ο Σέρβο και παρατηρητή ήταν ο Κοντούλα. Ωραία. Πού τον παράξενο. Εγώ σε. Ένα, εγώ σε θεωρούσα τρελό για αυτό που έλεγες, έτσι όπως έβλεπα την ομάδα, έτσι όπως έπαιζε ρόλα ρε και διπλά με στη δράμα για αυτά, αλλά όντως αυτά που λες τώρα νομίζω ότι βγαίνουν. Σήμερα ήμουν στην Καλαμαριά, ήμουνα και με τον Μουτσακέλη στο στράτο και με οπαδούς του Απόλλων Καλαμαριάς και μιλούσαμε. Λένε δεν θα βγούμε γιατί μας κυνηγάνε και δεν το λένε λαϊκίστικα, τους κυνηγάνε στα αλήθεια και τους κυνηγάνε γιατί είναι ο Καλαϊτζίδης προπονητής. Άμα αύριο φύγει ο Καλατζίδης με τον Γάλας, δεν θα τους κυνηγάνε. Επίσης να σου πω ότι τη δράμα την πατρονάρει ο Ζαγοράκης. Είναι
θέλει τη Δράμα ο Ζαγοράκης και ο Ιβάν θέλει τη Δράμα. Ο Ολυμπιακός δεν θέλει την Καλαμαριά, οπότε δεν υπάρχει καμία ελπίδα να ανέβει. Οπότε προκοπή δεν υπάρχει. Ναι, ναι, προκοπή. Και εγώ σε ρωτάω το άλλο. Άμα ο Καλατζίδης ήξερε τώρα ότι έκανε αυτές, όχι ο Καλατζίδης, ο Αμαραντίδης που έκανε τις δηλώσεις, γιατί τις έκανε, αφού άμα επενδύει λεφτά, ξέρω εγώ, ο αδερφός του ή ποιος είναι. Δηλαδή, αυτοκτόνησε, γιατί δηλαδή ήθελε να αυτοκτονήσει. Ο Καλατζίδης, ας πούμε, μπορεί να σηκώσει 80 κιλά πάγκο, αυτός θα πάει να σηκώσει 110. Πάει πάνω από τις δυνάμεις του. Για να ανέβει η Καλαμαριά πρέπει να είναι δύο φορές καλύτερη και ο Καλατζίδης να είναι δύο φορές καλύτερος από όλους τους υπόλοιπους. Αυτή την Κυριακή ναι, θα το... παίζει η Δράμα μέσα στο Λαγκαδά, ε. Ναι, είναι διπλό το μάτς. Ναι, ναι. Α, δύσκολα. Δεν είναι καλή και η Δόξα δεν είναι καλή, ρε Κώστα. Δεν είναι... Ναι. Η Δόξα βελτιώθηκε πάρα πολύ με την προσθήκη. Η Δόξα έχει διπλό στο Λαγκαδά. Και επαφή ρόστερ. Αυτό το καλό της Δόξας. Έχει ρόστερ, εναλλακτικές λύσεις που δεν έχει ο Απόλλωνας. Όχι ρε Αντρέκη, και τις μεταγράφες που έκανε, σιγά που έκανε, και η ομάδα που είχε δεν ήταν και καλή και τις μεταγραφές καλές δεν έκανε. Εντάξει, δεν τα παρακολουθώ καλά. Δεν και Λαδάκης και Παβίσεβιτς και ο Δουκάκης που ήρθε είναι μεταγραφές ουσίας. Φύγαν όμως. Φύγαν και ο Σουάνης έφυγε. Ο Σουάνης φύγαν και άτομα, δεν είναι. Ήρθανε ο Λαδάκης, ο Δουκάκης από τα Τρίκαλα, ο Παβίσεβιτς από την Καβάλα. Καλές μεταγραφές είναι, βοηθάνε πάρα πολύ. Και εκεί η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας έχει πάρει σκοπό και στόχο να ανεβάσει τη Δόξα Δράμας. Δηλαδή, ομάδες περιοχής, ο Νέστος, 4-0 έχασε με στη Δράμα. Έλα μωρέ, και μετά, παλιά. Δεν και παλιά τη Χούντα στην Καλαμαριά δεν την άφηναν να ανέβει. Μόσχα τη λέγανε. Όλοι οι κομμουνιστές εκεί παλιά. Την δεκαετία του 60. Το θέμα είναι ότι. Έπεφτε Καζαντζίδης. Λέμε ότι ο Απόλλωνας δεν ανεβαίνει. Ότι η επέτειο του Καλατζίδη του αδερφού δεν πιάνει τόπο. Του χρόνου τι θα γίνει. Θα γίνει δουλειά. Όπως μα η Καλαμαριά ποτέ δεν πρόκειται να εξαφανιστεί, να γίνει σαν τον Ηρακλή κάτι τέτοιο. Πάντα είμαστε από δίπλα του. Ο λαός κρατάει την Καλαμαριά, δεν την κρατάει κανένα καλά. Φυσικά γίνει αυτός μπροστά. Αν ο Μαρινάκης μείνει και ξανακυνηγάει τον τρόμε για αυτό να. Δεν υπάρχει τρόπο να ανέβει. Τον τρόμε για αυτό να, άμα χρειαστεί. Πάντως οι Βορειοελλαδίτες τον Καλατζίδη δεν το στηρίζουν. Τι λες. Την Κυριακή θα είμαστε στο κήπεδο με τον Έστω. Παραγωγοί, δημοσιογράφοι το θεωρούν ότι έλεγχο τα βάλε με το δυνατό. Ναι. Μόνο Θεσσαλονίκη. Εσύ λες κάτι. Ναι, δεν μου λες τώρα το γεγονός ότι ο Βατόλακος φύγει από το πρωτάθλημα. Αυτό δεν επηρεάζει πάρα πολύ τη δεξαγωγή του. Δεν ξέρω. Δηλαδή εκεί στην ουσία γίνεται η ζημιά με τον Βατόλακο και τον Απόλλωνα και αυτή η ομάδα εγκαταλείπει το πρωτάθλημα. Σήμερα έπινα καφέ με τον παπά του Νεράντζη. Ναι. Και ο άνθρωπος, αυτά που με λες εσύ, σου λέω, μου τα έχει πει και αυτός. Ο Στράτος ο Μουτσακέλης ήταν εκεί, κάτι οπαδί του Απόλλωνα, κάτι πόντι, αγριοπόντι ήταν εκεί, το ξέρουν τι γίνεται. Το μάτς με την ομάδα της Δράμας νομίζω είναι 9 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος. 9 Απριλίου, ναι, μάλλον 9 Απριλίου, κάτι. Όχι, δεν θα αλλάξει κάτι. Τα έχω παρακολουθήσει, άστο. Βλέπω, όπως είπε ο Καριανός, λοιπόν, μας. Βλέπω το πρόγραμμα και ξέρω πού μπορεί να γίνουν τα στραβοπατήματα. Πού είναι τα επικίνδυνα παιχνίδια, επικίνδυνα μάτς για τον Απόλλωνα στον Ορφέα Ξάνθης, στην Καβάλα και αυτό γιατί η περιοχή στηρίζει Δόξα Δράμας. Το λέω από τώρα. Θα δεινοπαθήσει και ο Απόλλωνας. Στάπα, βίλε. Στάπα. Ναι. Όσο για τα ίμια να πω κάτι. Τα ίμια. Α, τα ίμια. Ναι, για τα ίμια. Ναι, που δεν μπορούμε να βάλουμε σημαία. Ας βγάλουμε πρώτα τη γερμανική σημαία από τη Βουλή. Να βάλουμε μια ελληνική εκεί πρώτα και μετά ας βάλουμε και στα ίμια. Άτσι, καληνύχτα. Γεια σου, γόρι. Δεν νομίζω ότι μας νοιάζει και πολύ μια σημαία. Νομίζω σημαία δεν έχει να βάλεις πουθενά. Πάει τελείως. Καλημέρα. Θα το πλέ. Έλα φίλε. Εγώ ναι. Ναι. Ωραία. Θέλω να πω στον κόσμο να μην μας έχουν ξεγραμμένους. Επιστρέφουμε. Ποιος. Έχουμε ιστορία και επιστρέφουμε. Ποιος επιστρέφει. Πανθεραϊκός. Πατρίδα. Γεια σου ρε πατρίδα. Ρε εσύ να πω κάτι, να βγάλω μια πίκρα. Τόσο παραγωγικό ποδοσφαιρικά νομό έχετε. Αυτός ο Πανσεραϊκός φέτος δεν βλέπετε. Γιατί έτσι. Μια χαρά βλέπετε. Ήταν η κακή αρχή και σιγά σιγά ανεβάζουμε. Πέρσι... Ανέβουμε και φέτος κιόλας. Σας είδα το χαριλάω και σας λυπήθηκε η ψυχή μου. Πέρσι η ομάδα κάποια στιγμή εκεί βρήκε ρυθμό, έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο. Σέντερ μπακ Βοσκόπουλος. Ο τερματοφύλακας του βολεϊμπολίστα ο γιος. Ο άλλος ο στόπερ για γέλια. Μια. Θα την πάρουμε την αναγέννηση την Κυριακή. Τι θα κάνουμε. Ποια αναγέννηση. Καρδίτσας βρε. Είναι αρχή της ανάκαμψης. Τις αίρες. Πώς πήγε ο Κόντε με 13 μάτς συνεχόμενα. Λοιπόν. Εμείς 31. Θα αλλάξουμε το 1 με το 3. Τσικνοπέμπτη. Και θα ανέβουμε κιόλας. Τσικνοπέμπτη παίρνω τον ακατανόμαστο από εδώ δίπλα.
και ερχόμαστε να δούμε το μάτς με τη Λαμία. Το ξαναβολή. Να έρθει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην. Θα ανέβουμε και φέτος κιόλας. Εγώ το πιστεύω. Το πιστεύω με την ομάδα μου. Μακάρι ο Πανσεραϊκός να βρει ένα ισχυρό χρηματοδότη, γιατί έχει πάρα πολύ όμορφο γήπεδο, ποδοσφαιρικός νομός και αν ο κόσμος το πιστέψει και επιστρέψει, και πολύ καλή έδρα. Είναι από τις δυνατές επαρχιακές έδρες. Εγώ σκέφτομαι να επενδύσω στο Πανσεραϊκό. Έχω επιχείρηση με χαρτομάντιλα. Μάνεξ. Ε? Χαρτομάντιλα Μάνεξ. Απ' όλα. Απ' όλα, ε. Έχουμε γίνει και πιο εξελιχθήκαμε. Βγάζουμε και γραμματιλάκια. Έτσι. Και σκέφτομαι να πάρω τον Πανσεραϊκό. Θα ανέβουμε. Φέτος θα ανέβουμε αν έχει το χρόνο. Θα τον πάρεις από τον Μέγκλα, θα τον πάρεις. Ε? Από ποιον? Από τον Μέγκλα. Δεν φοβάμαι κανέναν. Καλά. Πάρτονα. Και εμείς θέλουμε να σε δούμε πρόεδρο εκεί πέρα. Κατά διαρκεία δώσε μας φίλο μόλις πάρεις τον Πανσεραϊκό. Να ερχόμαστε κι εμείς εκεί πέρα. Επόμενη γραμμή, θα γίνω πρόεδρος. Γεια σου ρε πρόεδρα, θέλω να γίνεις πρόεδρας. Δεν θα ντραπείς να έρθεις να μου ζητήσεις διαρκεία, δεν θα σου δώσω. Μην ντραπείς όμως. Δεν θα ντραπώ, αλλά θα μου δώσεις. Όχι. Θα μου δώσεις, έτσι θέλω εγώ. Χαρτομάτιλα όσα θες. Διαρκεία στην ομάδα μου αυτή που θέλω να μου δώσεις διαρκεία τώρα. Ακούς πατρίδα, θα δώσεις για μένα διαρκεία τώρα. Και θα δεν έχει. Είμαστε στο Λευκόνα, στο μπλόκο τώρα αυτή τη στιγμή, πού βρισκόμαστε. Έχει μπλόκο στο Λευκόνα. Δεν είμαστε εμείς με τρακτέρ σαν κάτι άλλες ομάδες. Πού άνευε κάτι, δεν είναι αλφα εκεί πέρα. Πάει στο Προμαχώνα και άσου τρακτέρ και πάνε μέσα στο Σαντάνσκι. Άιντε από εκεί πέρα. Δεν τρέπεσε λίγο. Πανσεραϊκός, το θυμάσαι αλφα εθνική του χρόνου. Εντάξει, έγινε. Μαζί στηρίζουμε. Και ένα ριζόγαλο. Πάμε παρακάτω. Επόμενο κύριο. Έλα, φίλε. Ωραία, το ράδιο. Εγώ είμαι. Ναι, έλα, ραπ. Τι λέει. Μια χαρά, εσύ. Καλησπέρα στην. Γεια σου, ρε πρόεδρε. Ραπ, έχω σημαντικό θέμα. Όπα. Μ' ακούς? Τι έχεις, προστάτη? Όχι, όχι, όχι. Καταρχάς με λένε Κυριάκο. Γεια σου, Κυριάκο. Είμαι 19 χρονών, σπουδάζω στη Θεσσαλονίκη. Τι σπουδάζεις? Και έμαθα πριν 3 μέρες ότι η κοπέλα μου είναι έγκυος. Κακό αυτό. Αυτό είναι αλήθεια? Για να σου το λέω, φίλε μου, αλήθεια είναι. Κακό, κακό αυτό, λέει. Πόσο χρόνο είναι, σου λέει. Πόσο χρόνο είναι η κοπέλα? Ορίστε. Πόσο χρόνο είναι η κοπέλα σου? Η κοπέλα μου είναι 18 χρονών, ένα χρόνο μικρότερη. Ωραία. Από πού κατάγεσαι? Από σπουδάζω στη Θεσσαλονίκη, από Σέρεσιμα. Είναι δικό σου? Αμάρε πατρίδα, τι έγινε να πούμε. Είναι δικό σου? Ναι, δικό μου είναι, δικό μου είναι, ρε φίλε. Τώρα τι μου λες? Άμα έχουμε για τέτοια, άστα, άστα. Μην το κάνει χειρότερο. Το πρώτο καιρό είναι τώρα, είναι? Ναι. Ρίξτε το. Είναι τόσο εύκολο, πολύ. Θέλω καλή συμβουλή. Τι να μου λες? Ρίξτε το. 18 χρόνια κοπέλα να το ρίξεις απλά, ρε φίλε. Τόσες και τόσες το ρίχνεις. Γιατί πιο απλά, τι θες? Απλό είναι. Είναι απλό, πιστεύεις, ε? Το ρίχνεις. Είναι μια εγκυμοσύνη που τη θέλετε και εσύ και η κοπέλα σου. Είναι ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, φαντάζομαι, έτσι. Δεν ξέρω, δεν το συζήτησαμε καλά, μαλώσαμε. Λογικό είναι, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Και κάνε... τώρα είμαι και εγώ σε δύσκολη φάση. Έχει και οι γονείς της, είναι πιέσε μέσα. Κάτσε, περίμενα να σου πω, το ξέρουν και οι γονείς και τέτοια. Ο πατέρας της, από ό,τι έχω καταλάβει, το ξέρει. Το νύπιες, δεν γλιτώνεις με τίποτα. Ή την παντρεύεσαι ή το ρίχνεις, για χαρά. Δεν το ρίχνεις, την παντρεύεσαι. Ή το ρίχνεις ή την παντρεύεσαι. Άσε ρε, το ξέρει και ο παπάς σου, λέει τώρα, να πούμε εκεί στα... Άσε τώρα, θα χωρίζεις τα 25 τώρα, ρίξτε. Ναι, τώρα, άιτε. Ρίξτε να πάει στο διάλο, ρίξτε. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Το να ρίξει ένα παιδί είναι δολοφονία, ε. Και δολοφονία είναι για σένα. Δολοφονία είναι. Και τι είναι δηλαδή? Να μεγαλώσει ένα παιδί χωρίς να είναι επιθυμητό, χειρότερο είναι. Έλα, απάντησε μου λίγο. Πάμε, λέγε. Απάντησε μου λίγο σε αυτό. Έχει δει καμιά σκηνή πώς ρίχνουν το παιδί? Δεν με ενδιαφέρει. Άμπραβο. Εντάξει, άμα δεν σε ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει οι ζωές να είναι νορμάλ. Ναι, νορμάλ. Η ζωή του παιδιού δεν είναι νορμάλ. Και άμα ένα παιδί είναι να μεγαλώσει ανεπιθύμητο, τι να ζήσει? Κατά λάθος είναι. Εσύ και εγώ και εσύ ανεπιθύμητοι ήμασταν, μην νομίζεις. Το μη μα θέλαν οι γονείς μας έτσι όπως γίναμε. Η γενιά των πατεράδων μας τα ρίχνανε κάθε τρεις μήνες. Πάμε παρακάτω. Λέγε, άλλαξε την κουβέντα. Λέγε. Την αλλάζω την κουβέντα, λοιπόν. Μία είναι η λύση. Τι με το παίρνει να με πει? Ή την παντρεύεται ή το ρίχνει. Τι να κάνει δηλαδή? Τι με ρωτάει εμένα δηλαδή? Γιατί αν το πει ο παπά του, τι αν το πει ο παπά του? Εσύ αν έρθει ο γιο σου 19 χρόνια και σου πει άφησα μια οίκιο, τι αντιπεί? Πάρτινα. Ναι. Καταρχήν θα. Τι αντιπεί, ρε! Την κάτω. Ο γιος πόσο χρόνο είναι?
16. Πες και Καστόρι, μια σημαδίτρια. Τι να το κάνεις. Πρέπει να τον ενημερώσεις το γιο σου και τον κάθε γιο ότι όταν πάει. Στα 17 να τραβηχτεί. Εδώ οι 50 δεν τραβιούνται, θα τραβηχτεί ο 17. Τώρα είναι δολοφονία, τώρα του ενημερώσουν. Είναι δολοφονία. Τώρα αδερφέ να πούμε. Είναι μη σου τύχει στραβή τώρα, άστο. Άμα σε τύχει στραβή, άστο τώρα. Να είχαμε να λέγαμε. Είναι στραβή. Δεν σε τυχαίνει στραβή. Εντάξει. Άμα προσέχει, δεν σε τυχαίνει στραβή. Μια χαρά μπορεί να βάλει. Εντάξει τώρα, αρέσει. Ένα παιδί 19 χρονών, τι να προσέξει. Όντω, εντάξει τώρα, δεν είναι 30. Είναι παιδί και κοπέλα κοκοριτσάκι. Και τι να το πει το κοριτσάκι τώρα. Άστο, είναι λεπτό θέμα. Είναι πολύ λεπτό. Πάντω, ρε φίλε. Είναι δολοφονία όμω. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω τι δολοφονία είναι. Δύο πράγματα κάνεις. Ή την παντρεύεσαι, τη φορτώνεσαι και σε φορτώνεται, ή το ρίχνεις, δεν έχει άλλο. Ή το κρατάει μόνη της η κοπέλα και είναι ανεξάρτητη μάνα. Τρεις περιπτώσεις. Έτσι ακριβώς. Τελειώσαμε. Τι πια τα θρησκευτικά και τα ηθικά. Πάμε, λέγε. Λοιπόν, για να ρωτήσω κάτι. Το μεσημέρι στην εκπομπή σας είπατε στην ουσία ότι ο κύριος Κούγιας δεν ήταν μεγάλο μέτοχος του Ηρακλή. Μέτοχος του Ηρακλή, συνιδιοκτήτης. Έτσι είπατε. Δηλαδή ουσιαστικά τον διαψεύσατε. Όχι τον εγώ. Τον βγάλατε παραμυθά. Ο κύριος Κόκκινος. Ο κύριος Κόκκινος. Δεν ξέρω τώρα ποιος το έκανε. Στην εκπομπή σας λέω. Έτσι, ο κύριος Κόκκινος το Ηρακλή τα στραβά δεν τα λέει. Τι να κάνω εγώ τώρα. Ναι. Εγώ νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρος. Ότι ήταν συνιδιοκτήτης του Ηρακλή για 11 χρόνια. Ναι, το είπε. Και βέβαια είναι ένα θέμα εκεί αν είναι ηθικό και νόμιμο, έτσι, μια που με τις ηθικές και τις νομιμότητες τώρα τελευταία έχουμε έτσι μια ιδιαίτερη σχέση, αν είναι ηθικό και νόμιμο να έχεις μια ομάδα και να είσαι με συνδιοκτήτης, να έχεις μετοχές δηλαδή και να μην το λες στον κόσμο και να το λες μετά από 17 χρόνια. Να έχεις πάρει και μάλιστα λεφτά, γιατί λογικά σαν συνδιοκτήτης πήρες από την πώληση της ομάδος και πάλι να μην το λες στον κόσμο. Αν είναι ηθικό και νόμιμο δεν ξέρω. Δηλαδή λες κύριε Κούγια, στην πώληση πόσα πήρες. Πόσα πήρες στην πώληση. Αυτό πρέπει να το ρωτήσω κι εγώ. Ναι, είναι μια ερώτηση. Είναι ωραία ερώτηση. Τα πήρες, τα ποσοστά σου ανάλογα. Ναι, ωραίο. Δεν είναι ανήθικο να το ρωτήσεις. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, η μεγαλύτερη πώληση μετοχών που έχει γίνει στην Ελλάδα ήταν του Ηρακλή. Από τον Πέτρο Θοδωρίδη και τον κύριο Κούγια, από ό,τι αποδεικνύεται, σύμφωνα με τα λεγόμενά του. 1,5 δις δραχμές τότε. 1,5 δις δραχμές στον κύριο Μητριλινέο. Πουλή. Τον οποίο επέλεξαν αυτοί. Έτσι, γιατί είχαν και άλλες τρεις προτάσεις. Έτσι, ο Ηρακλής τότε. Έπεσε. Δυστυχώς. Τότε ο Ηρακλής ήταν του Θοδωρίδη ελκυστικότατος. Γιάννη, αν ο γιος σου γκαστρώσει μια κοπέλα στα 18, τι θα τον πεις. Πάρτινα. Ή τι θα κάνει. Τι θα το πεις, κράτα το θα το πεις. Ορίστε. Με τον πατέρα του νου. Και άμα δείτε το παντελόνι σας και σας γυρίσουν ανάποδα και τους δυο και πέσουν μαστίγες χόλς. Εσύ άμα γυρίσεις ανάποδα την τσέπη σου και δεις καραμέλες. Και ο... Όχι, θα την πω κράτα το. Κοίταξε, για μένα θα πρέπει να έχουμε... Τι αντιποκράτα το 17 χρονών το παιδί, το μεγαλώνω εγώ. Πολλές φορές μπορεί να υπάρχει διέξοδος. Τι ρε. Δηλαδή να υπάρχουν νομικές οδείο που άτεκνα ζευγάρια να μπορούν να υιοθετήσουν τα παιδιά. Όχι, να γίνει το παιδί και να υιοθετηθεί από μια οικογένεια που μπορεί να το μεγαλώσει. Φύγε από εδώ ρε, που θα μπλέξω εγώ στη Βίστα Βαλκάνια τώρα εδώ πέρα με τους καρνίβαλους και τους νομικούς. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι ένα παιδί το οποίο έρχεται σε μια δύσκολη συνθήκη, χωρίς οικονομικά εχέγγυα. Ή την παντρεύεται ή το ρίχνει. Δεν έχει άλλο αυτό τώρα. Τι να το συζητάμε. Εντάξει, τώρα όντως. Εντάξει, ότι οι δικοί σας πιάσει. Δεν έχουν ρίξει παιδιά, φίλοι σας, συγγενείς σας. Άστε τα τώρα. Δολοφονία είναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Θέλω να κάνω μια παρέμβαση, μια σημείωση σε ένα τηλεφώνημα εκείνου του συμπαθητικού του νέου που ήταν χαραβιακός. Ναι, κυρία μου. Προσέξατε κάτι. Πολύ συμπαθές το παιδί αυτό και καλό παιδί φαινόταν. Όταν ρωτήθηκε τι ομάδα είναι, είπε Λίβερπουλ. Λίβερπουλ, ναι. Το είπε, ναι. Μάλλον και... το δήλωσε ο ίδιος από την αρχή μόνος του ποδόσφαιρο, λέμε Λίβερπουλ. Και έδειξε ποδοσφαιρόφιλος. Έπαιζε ποδόσφαιρο. Στο Καραβιακό έπαιξε πριν 10 χρόνια, γάμα εθνική. Αλλά ήταν πολύ ποδοσφαιρόφιλος. Βεβαίως. Και τι περίεργο. Δεν είσαι στην Ελλάδα κάτι, όχι λέει, δεν είμαι. Πού είσαι στο μπάσκετ, τι είσαι Ολυμπιακός. Πραγματικά καλό παιδί, πραγματικά γνωσφύλαθλος.
Φυσικά δεν είναι δυνατόν ένας ποδοσφαιρόφιλος ο οποίος είναι Ολυμπιακός στο μπάσκετ να μην είναι και στο ποδόσφαιρο ή να όχι, μην είναι. Ο μπασκετικός Ολυμπιακός έχει άλλη έγκληση με τον μπορεί ποδοσφαιρικό. Μπορεί να μην τον τραβάει. Είναι πολύ πιο αγαπητός στο ευρύ κοινό σχέση με τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Περίμενε, φίλε, έχεις ένα κακό εσύ, γιατρέ, διακόπτης. Δεν θα πει άλλο. Σε είπα ότι ο μπασκετικός Ολυμπιακός έχει πολλές συμπάθειες. Να πει. Όλη την ώρα μιλάς, μην διακόπτης, είσαι κουραστικός. Σε παρακαλώ, να πω κάτι που θέλω. Θέλω να πω λοιπόν ότι όταν στο παιδί αυτό ποδοσφαιρικός τύπος, γιατί έπαιζε ποδόσφαιρο και βλέπει και Λίβερπουλ, αναγκάστηκε να πει ότι μπασκετικά είμαι Ολυμπιακός, ενώ ποδοσφαιρικά είμαι Λίβερπουλ. Αυτό τι σημαίνει? Είναι δυνατόν να είσαι μια ηλική ομάδα στο μπάσκετ και μια άλλη στο ποδόσφαιρο? Σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν κάποτε Ολυμπιακός και στο ποδόσφαιρο. Αυτό δεν μας το διευκρίνησε. Είναι βέβαιο. Λίγο τροϊκή να βάλετε. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να είναι Λίβερπουλ στο ποδόσφαιρο, είναι, αλλά στο μπάσκετ ελληνική ομάδα. Προσέξτε. Στο μπάσκετ ελληνική ομάδα, ας ήταν στο ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός. Πάω, Κάρης. Γιατί? Γιατί? Να σου πω κάτι, φίλε μου, θέλω να σε διακόψω τώρα. Η νέα γενιά αγαπάει το άθλημα, το προϊόν. Το ελληνικό μπάσκετ παράγει υψηλή ποιότητα. Το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν παράγει. Σου είναι πολύ πιο εύκολο να συμπαθείς. Δεν είναι πελάτης. Δεν τον τραβάει. Δηλαδή, και εμένα, ας πούμε, ο μπασκετικός Ολυμπιακός με ενθουσιάζει. Τι σημαίνει, ότι είμαι Ολυμπιακός? Όχι. Σήμερα τον είδα ευχάριστα. Υπάρχει μια άλλη πιο σίγουρη εξήγηση. Για να ακούσω. Η πιο σίγουρη εξήγηση είναι η εξής. Υπάρχουν Ολυμπιακοί, τέτοιοι φύλαθλοι, αγνοί, πρώην Ολυμπιακοί, οι οποίοι πλέον δεν θέλουν Ολυμπιακοί, διότι ξέρουν πολύ καλά τι είναι αυτή η ομάδα. Εσείς τι ομάδα είστε? Πόξης. Και γιατί μιλήσετε τον Ολυμπιακό? Είπε το παιδί μας, μίλησε με απέχεια για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εσείς γιατί μιλήσετε τον Ολυμπιακό και τις πρακτικές του, αφού το λες εσύ, τότε μην γυράς έτσι και που τη θέλεις εσύ. Λοιπόν, αυτό θέλω να σου πω για αυτό. Άκουσε να δεις. Εσύ, σαν παοξής, τις πρακτικές του Ολυμπιακού τις μιμήσε. Παίρνεις δανεικούς, τους δίνεις, αγοράζεις φθηνά, θες να πουλάς ακριβά, θες να πιάνεις διαιτητές. Το ίδιο πράγμα κάνεις. Αυτό θες να κάνεις. Γιατί μιμήσε τις πρακτικές του Ολυμπιακού? Γιατί θες να το μιμήθεις? Όχι, εγώ. Θα σου απαντήσω να το μιμούμε ή όχι, θες να σου πω. Δεν το μιμήσε. Φυσικά και όχι. Δεν κάνεις στο Ζάιρο τα Γιάννενα, τη Βέρεια την πιάνεις, την κάνεις δικιά σου, θες να πάρεις τον Ηρακλή, όπως κάνουν αυτοί. Με τον Πανιόνιο δανεικούς. Πώς το κάνεις δηλαδή, τον Πανιόνιο δανεικούς, καλύτερος είσαι εσύ, επειδή δεν μπορείς. Και γι' αυτό, όπως βλέπεις, με βοηθάει η διευθυνσία τόσο πολύ. Αυτό δεν θέλεις να κάνεις. Αυτό δεν επιθυμείς. Η επιθυμία σου δεν αυτή? Η δικιά μου όχι. Η δικιά μου όχι πάντως, και το ΠΑΟΚ είχε αποδείξει ποτέ σαν ομάδα ότι τα κατάφερε έστω να το κάνει αυτό το πράγμα. Ή ότι φρέ, τις πρακτικές του ΠΑΟΚ δεν κοιτάς ότι είναι ίδιες με το Ολυμπιακού? Αυτό το μιλήσει. Θες να πάρεις τις ενώσεις, να δώσεις, ξέρω εγώ, φανέλες στον έψε τάδε? Δεν τα βλέπεις? Είναι φυσικό ραπτό που λένε υπεραμείνεσαι αυτή την ιδέα, διότι είναι ο μόνος τρόπος για να φέρνεις μέσα φιλάθλους Ολυμπιακούς και να τους φιλοξενείς. Στην Βορειοανατολική εκπομπή. Αυτό κατάλαβε, ρε φίλε. Αυτό κατάλαβε. Αυτό κατάλαβα, γιατί εσύ πα να πέρασε τίτλο. Δεν είναι βρώμικη ομάδα Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο? Η πιο βρώμικη είναι εγώ προπονητή και παίκτη στον Ολυμπιακό δεν πούλησα. Ούτε έφερα το γιο του Γκαγκάτσι και τον Γκαγκάτσι στον ΠΑΟΚ όταν έπαιρνε ο Ολυμπιακός τα πρωταθλήματα και σου δίναν τα κύπελα εσένα τα ψίχουλα σαν το σκύλο να τα γλύφει Χαϊβάνι. Το κατάλαβε, ρε Χαϊβάνι. Άντε πάμε επόμενη γραμμή. Πήγε 70 χρόνια να πεθάνει του χρόνου και δεν ξέρει γιατί ήρθε στη ζωή. Το Καϊβάνι το παιδί τώρα στην Ηλίουπολη. Πάμε επόμενη γραμμή. Βόδι. Χαϊβάνι. Τον κάνει ο παδό με το ζόρι. Έφτασε 70 χρονών για να ξεχωρίσει το βορρά με τον νότο, ενώ ξέρει όλα είναι για τα λεφτά. Χαϊβάνι. Επειδή το παιδί είναι Λίβερπουλ τώρα. Επειδή είναι Λίβερπουλ. Μπορεί να αρέσει το ποδόσφαιρο. Εντάξει. Να μην το αρέσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν χαθείτε από εκεί πέρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα. Δεν το βλέπεις ότι μιμείσαι. Και καλά κάνεις. Γιατί πρέπει να γίνεις νταβατζής εσύ. Αλλιώς δεν γίνεται. Εμένα μιλάτε? Όχι, κύριε μου, εσείς δεν είστε νταβατζής. Εσείς είστε ήσυχος άνθρωπος. Ναι, συγγνώμη. Ορίστε, κύριε. Συγγνώμη. Όχι, συγγνώμη. Πείτε ό,τι θέλετε. Πέμπτος από το τέλος. Μάλιστα. Ναι, να σας χαιρετήσω. Έχω πολύ καιρό να πάρω, κύριε Ραπτόπουλε. Πάντα έπαιρνα και πάντα μιλούσα για επιχειρηματικά. Ένα θυμάστε παλαιότερα. Αυτές τις μέρες λέτε συνέχεια ότι μπορεί να δώσει κάποιος λεφτά για να πάρει προπονητής ο Ίβιτς στην Ελλάδα. Συγγνώμη. Τι καταλάβατε, κύριε, εσείς? Μπορεί κάποιος άλλος παράγοντας. Όχι, άλλο είπα, κύριε, δεν το καταλάβατε. Λέω ότι οι πρακτικές του κυρίου Ίβιτς, τις
τις θεωρώ πάρα πολύ επαγγελματικές. Γιατί τον θεωρώ ένα άνθρωπο. Το θεωρώ ένα άνθρωπο όχι λαϊκιστή. Όχι Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό το λέτε εσείς. Αυτό το λέω εγώ. Και τέτοιο συμπέρασμα βγάλατε. Αυτό το συμπέρασμα έβγαλα. Ούτε στις κερκίδες χαιρετούρα, ούτε γλύψιμο στον πρόεδρο, ούτε σάλια με τους δημοσιογράφους να τους κερνάει και να τους λέει το σύστημα. Στα play-off, άλλα έλεγε. Πώς? Είχα διαβάσει συνέντευξή του μετά το τέλος των περσινών play-off και άλλα έλεγε. Τι είπε ο άνθρωπος αυτός? Τώρα δεν μπορώ να σε εξηγήσω, πάντως έλεγε. Βάλτε μου σε μια κατεύθυνση, παρακαλώ. Θέλω να σου πω ότι έβγαζε μια μεγάλη αγάπη για τον ΠΑΟΚ. Όταν είχε ανάγκη να καθιερωθεί. Τώρα που καθιερώθηκε δεν έχει καμία αγάπη για τον ΠΑΟΚ και έχει αγάπη για τη δουλειά του. Αυτό συμπεράσματα. Εσείς, συγγνώμη, εσείς θεωρείτε κάτι άλλο? Εγώ, ακούστε να σου πω, εγώ θέλω να καταλήξω κάπου. Εγώ λέω ότι πες ότι είναι έτσι όπως τα λέτε εσείς. Ποιος παράγοντας στην Ελλάδα μπορεί να ρίξει λεφτά? Για πείτε μου έναν. Θα σας πω. Ο κύριος Σίβιτς είναι 40 ετών παρά 5 μηνών. Ακούστε με λίγο. Είναι 40 ετών παρά 5 μηνών. Βρε, είπαμε, έχετε δίκιο. Προχωρήστε παρακάτω. Μισό λεπτό, κύριε. Μην βιάζεστε. Βιάζεστε. Μισό λεπτό. Βιάζομαι, θα με κλείσει μετά. Δεν θα σε κλείσω, μην στεναχωριέστε. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί 10 χρόνια να είναι ακέφαλος. Ένα χρόνο, μισό χρόνο, δύο χρόνια θα έρθει μεγάλος επιχειρηματίας. Α, θα έρθει. Ναι, λοιπόν, ναι, θα έρθει. Στη δουλειά μας θα έρθει, ναι. Στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ, συγγνώμη κύριε, η ΑΕΚ είναι... Μιλήστε κύριε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Τι να πω. Αφού με διακόπτετε, πείτε μου. Εγώ σας λέω, ποιος παράγοντας στην Ελλάδα μπορεί να ρίξει χρήμα και να έχει χρήμα, ε. Ο Μελισανίδης, ο Σαβίδης. Άστον, δεν έχει, δεν έχει. Ποιος δεν έχει? Άνθρωπος που ξεκινάνε με τον Σαβίδη να πάρουν τις ενώσεις και στα μισά του δρόμου λέει του Σαβίδη, εγώ ξέμεινα και πάρε τις ενώσεις εσύ και βγάλε τον δικό σου που θέλει. Δεν έβγαλε τον Καλογιάννη, βγήκε ο Γκραμμένος, βγήκε του Σαβίδη. Ναι, του Σαβίδη, ναι. Οπότε. Ναι, αυτός, ο Σαβίδης έδωσε τα πολύ περισσότερα χρήματα. Ναι. Ναι, θέλω για να καταλήξουμε, δεν υπάρχει, καλέ μου κύριε, άλλος πλην του Μαρινάκη. Του Μαρινάκη. Ναι. Του Σαβίδη. Ναι. Εσείς τι λέτε, ότι ο Μαρινάκης μπορεί να δώσει περισσότερα χρήματα του Σαβίδη? Εγώ λέω ότι μπορεί, δεν μπορεί να δώσει, δεν μπορεί να το φτάσει ο Σαβίδη στα χρήματα. Να σας πω κάτι. Ο ναι. κύριος Μαρινάκης μπορεί να δώσει λιγότερα από το Σαβίδη ναι. και να πάρει τον Ανσαριφάν, γιατί ο Ανσαριφάν θέλει να παίξει Champions League. Ναι. Λέω λοιπόν ότι ο κύριος Ίβιτς κοιτάζει να φτιάξει ένα προφίλ του προπονητή, του επαγγελματία και όχι του ΠΑΟΞΗ. Ναι. Και σε αυτό λέω ότι έχει μεγάλους ορίζοντες. Και όχι στο κλειστό κομμάτι της πόλης. Ναι, όπως έκανε ο κύριος. Συγγνώμη κύριε. Ναι, όπως έκανε ο κύριος Φυρός με τους Οπεράδες. Και όπως έκανε ο κύριος Ανσασιάδης με τους Παοξίδες. Δεν είναι ταγάρι δηλαδή. Σαν τον Φυρό και σαν τον Ανσασιάδη. Ο Ίβιτς μετράει τα μπράτσα του προπονητικά αρκετά περισσότερα από αυτούς. Και δεν έχει ανάγκη να λαϊκίσει. Αυτό δείχνει τώρα. Τώρα αύριο. Αν αρχίσει. Και πηγαίνει στη θύρα 4 και κάνει προσκυνήματα και γλύφει τον άλλον, θα πούμε άλλα πράγματα. Εσείς λέτε κάτι διαφορετικό? Εγώ λέω ότι αυτά είναι κάποια συμπεράσματα δικά σας. Ποιανού είναι, του γείτονά μου, του Μπάμπη, ναι. του Κλανιάρη, δικά μου είναι. Ναι, είναι συμπεράσματα. Εγώ ναι. σου λέω, βγάλετε μια μέρα τον Ίβιτς, γιατί μπορείτε να το πιάσετε, γιατί θέλω να σας κάνει μια συνέντευξη ναι. σε πόλη Σισίλης. Ναι. Δεν θα αρχιδέτε. Ναι. Και θα μου μιλήσει σαν άνθρωπο, σαν προπονητή ή σαν σέρβο. Τι θα πει. Σαν σέρβος θα μιλήσει, σαν άνθρωπος ή σαν προπονητής. Ή σαν παόξης λέτε. Σαν σέρβος θα μιλήσει, για χαρά. Σαν σέρβος θα μιλήσει. Δεν παίρνει στροφή ρε. Τι να σε κάνω μωρέ. Δεν πήρε στροφή. Ωραία με την είπες, ωραία με έκανες, αλλά δεν παίρνει στροφή. Η συμπεριφορά του δεν είναι σαν του Γκαρσία. Λαϊκιστής. Γιατί πιστεύει στη δουλειά του. Ενώ ο Γκαρσία δεν πιστεύει. Άντε πάλι. Πρώτο-τελευταίος όχι. Θέλει να κάνει καριέρα τελείως. Θέλει να κάνει καριέρα. Ξέρει, μπορεί, αφού μπορεί. Άνθρωπος που βάζει γκολ ο ΠΑΟ και δεν γυρίζει να κάνει καραγκιοσμίκια. Τίποτα. Τελείως. Συνά μούτρα. Συγχρός. Μ' αρέσει. Καλά κάνει. Καλημέρα, ναι. Αυτό καλημέρα. Είναι. Γεια σου. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, εσύ τι κάνεις? Καλά να είσαστε. Έλα Παναθηναϊκά. Γιατρέ, μία ερώτηση. Γιατί τόσο μίσος με Παναθηναϊκό? Κοίταξε, κάθε άνθρωπος... Όχι, πες μου, πώς έχει φταίξει? Κοίταξε, είναι αντιπαναθηναϊκός. Είναι φυσιογνωμία της ομάδας, αυτό το οποίο... Είναι δεξί, είναι ακροδεξί. Αυτό που βγάζει. Εσύ δεν είσαι αντιπαοχτσού.
Εσύ γιατί είσαι αντιπαόξου και κολλά παόξιδε. Άπαπα, ποτέ δεν χώνεψε τον Πάο. Ποτέ. Ο γιατρό ποτέ δεν χώνεψε τον Παναθηναϊκό. Όσο για τον προηγούμενο, μόνο ένα μπορεί να βάλει λεφτά και τάχει παντελονάτα. Ποιο? Ο Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης. Ποιος Βαγγέλης? Ο Βαγγέλης. Ο γνωστός Βαγγέλης. Ξέρεις πόσο έδωσε τον Μιλιβόγκεβιτς ο Βαγγέλης. Τον πούλησε, όχι τα έδωσε. Τον πούλησε, τον έδωσε το ίδιο. Μια τεσσάρα ο Βαγγέλης στην Τουρκία. 15 εκατομμύρια έδωσε μόνο το Μιλιβόγκεβιτς. Αν με βρει ο προηγούμενος έναν παίκτη του που να έχει 15 εκατομμύρια. Ακούδω. Εγώ θα τα σκίσω τα ρημάδια τα διπλώματά Ακούδω. Μου μετά. Άμα πάρει κι άλλος 10 πρωταθλήματα και παίξει 10 χρόνια Champions League, μπορεί να πουλάει το τσίμηρο 12. Και να πουλάει. Ποιο τσίλο, ο τσίλο δεν αρχίζει μία καταρχή. Ποιο έχει το πρίγιο βυσό. Ο τσίλο τα αρχίζει όσο ο Αφανοσιάδη. Πώς το λες αυτό. Πόσο καιρό τον έχει πωλείται τον Αφανοσιάδη και δεν βρήκε ομάδα για να πάει. Θα τον πάρει θες δε θες. Πόσο καιρό. Ναι. Τώρα έχει τον Πρίγιοβιτς όμως. Πού το πας αυτόν. Τώρα ο Ιμπραήμοβιτς. Κοίταξε, δεν μιλάω για μπισκότα, μιλάω για παίχτε. Γιατί μπισκότο καλέ, είναι μπισκότο πριν. Μπισκότοβιτς. Είναι σκορμοστασιά, αντρούκλαρος είναι ο Πρίγιοβιτς. Άμα το δεις γυμνό. Τον είδα, μη στεναχωριέται, τον κάνω. Σε κατέβει το ζάχαρο. Έχω δει και καλύτερους. Έλα τώρα από το Πρίγιοβιτς. Έχω δει και κάτι κορμιά θανατηφόρα. Πολύ πιο καλύτερους από τον Μπισκότοβιτς και από τον άλλον τον Ρικοκό. Πώς τον είπαμε τον άλλον. Ρικοκό! Από το Ρίκο έγινε το Ρικοκό! 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 Το Ρίκο γεν το ρικοκό. Σαπουτζάγε μαζί. Το ρίκο γεν το ρικοκό. Σαπουτζάγε μαζί. Το ρίκο γεν το ρικοκό. Σαπουτζάγε μαζί. Το ρίκο γεν το ρικοκό.